Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ με Γιάννη Χιλτίδα πέρασουμε δύο ήσυχες ώρες. Γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε έτσι και λίγο να φύγουμε από τα κόκκινα. Εμένα βέβαια δεν με χαρακτηρίζει αυτό το γεγονός ότι μ' αρέσει να ζω στα κόκκινα μέχρι να πω το ποίημα. Και θέλω να το πω το ποίημα ένδοξα και όρθιος. Θα μου πεις, έχεις την πολυτέλεια, εσύ βρε ηλίθι άνθρωπε, ανήμπορε και λειψέ άνθρωπε, να καθορίζεις το πώς πρέπει να φύγεις και πώς θέλεις να φύγεις. Άλλο το πώς θέλω να φύγω και άλλο πώς θα φύγω τελικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, η Γιουβέντους κέρδισε τη Μονακό 2-1, ήδη από το πρώτο ημίχρονο το παρατήσαμε το παιχνίδι. Ήμουνα σε μια ωραία ταβέρνα εκεί στο Τριάδι, Χιλιτίδη, κάτι μπριζολάρες, κάτι αυτά κτλ. Ήτανε κάτι κοπρίτες εκεί πέρα, κάτι ωραίοι τύποι, κρεατοφαγία φουλ. Άλλος έτρωγε με ζεδάκια εκεί πέρα, με τσίπουρο φαρσαλινό κτλ. Και καθίσαμε να δούμε τη Γιουβέντους. Καθίσαμε να δούμε τη Γιουβέντους, η οποία φυσικά και με τρία στόπερ θα έπαιζε. Και φυσικά με αυτά τα τρία στόπερ είναι δύσκολο να τρώγε τρία γκολ από το 4-4-2 της Μονακό. Πολλοί λέγανε για τον Μπουφόν. Έφαγε λέει 750 λεφτά γκολ. Σεβαστός ο Μπουφόν. Σεβαστή ιστορία του βεβαίως. Μεγάλη ιστορία ο Μπουφόν. Αλλά στα 40 ότι δεν τρώει γκολ, πιο πολύ το σώζουν οι τρεις στόπερ παρά ο Μπουφόν σώζει την Γιουβέντους. Και εν όψη τελικού, τολμώ να πω ότι όσοι είστε Γιουβεντίνοι, νομίζω ότι ο Μπουφόν είναι ο αδύναμος κρίκος αυτής της ομάδος. Θα μου πεις τι λέει, συναισθηματικά όσοι μιλάτε, όσοι βάζετε το συνέστημα στη ζωή σας, θα παθαίνετε ζημίες. Εγώ όσες φορές το έβαλα το συνέστημα στη ζωή μου, ζημίες έβγαλα. Δεν ξέρω, Χιλιτίδης, ο οποίος είναι πιο έμπειρος, το συνέστημα είναι κακό πράγμα. Η λογική είναι πολύ καλό πράγμα. Τώρα θα μου πεις, ζεις σε μια γη, αν είσαι 100% με το συνέστημα, είσαι τρελός. 100% στη λογική, πάλι τρελός είσαι. Και τι να κάνεις, να πεις ότι ο Μπουφόν είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, αλλά 40 χρονών, απέναντι στη Ρεάλ, δύσκολα θα δώσει σε αυτή τη Γιουβέντους όθηση, βοήθεια και θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αμυντικής διάταξης της Γιουβέντους, γιατί η Γιουβέντους τώρα θα περάσει σε άλλα επίπεδα. Ο κόκκινος μου έλεγε long goal σήμερα. Εγώ έλεγα goal και μάλιστα πίστευα ότι θα το πάει πιο καλά η Μονακό του Μητροπάνου και ότι θα ήταν διαχειρίσιμο. Δηλαδή πολύ θα παρακαλούσαμε να γίνει το 0-1 σε κάποιες φάσεις το πρώτο ημίχρονο, έτσι ώστε το παιχνίδι να έχει ενδιαφέρον. Δυστυχώς για το παιχνίδι και την τηλεθέαση και το Yotes Sport, πώς το λένε, το μάτς πήγε στο 1-0. Απολαύσαμε ένα δεύτερο γκολ το οποίο ήταν ποίημα του Ελίτη. Καθώς λένε ότι ο Ελίτης έκανε λέει, μεγάλα ποίηματα, να πούμε. Έγραφε μεγάλα ποίηματα, ήταν και γκομενάκιας μεγάλος, ο Οδυσσέας Ελίτης. Αλεπουδέλης, Γιάννη, αλεπουδέλης. 72 χρονών ήταν και μια 25άρα, να πούμε, 27 χρονών. Όταν είσαι number one, πώς θα γίνει. Ο 72άρης, ο κοινός θνητός, μπορεί να έχει 25άρα. Και η μαγιά του Ελίτη ήταν ότι στα 72 δεν ήταν και μεγάλος στην τσέπη, πολύ πλούσιος. Αλλά το πνεύμα, να πούμε, η δημοσιότητα και η γοητεία όλη αυτή. Το γκολ λοιπόν το δεύτερο έμοιαζε με τη γοητεία του Ελίτη. Ήταν εκπληκτικό γκολ, ήταν μια απόκρουση του Σούμπαση σε μια σέντρα. Και ο δεξιός ο μπακ, όταν ο δεξιός ο μπακ της ομάδας σου βάζει τέτοιο γκολ, καταλαβαίνεις ότι η πίσω γραμμή δηλαδή σου βάζει τέτοιου είδους γκολ, το βλέπω τώρα μπροστά μου. Πάρε να έχει Σούμπαση. Πάρε να έχει Σούμπαση. Γιουβέντους Μονακό 2-1. Για ένα τη φορά στο τελικό η μεγάλη κυρία. Η εκλεκτή κυρία. Και τώρα φυσικά αύριο περιμένουμε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα. Πιστεύω ότι ο γιατρός ο Ηρακλειδέας πρέπει να είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που πιστεύει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γυρίσει. Και μου εξηγούσε σήμερα το απόγευμα, είχα πάει προπόνηση, γυρνούσα από την προπόνηση, είχα πάρει τους ηλεκτρολίτες μου μέσα στην μπουκάλι κρύο νερό. Παιδιά, η απόλαυση μεγαλύτερη όταν κάνεις προπόνηση είναι το ντους μετά στα ποδητήρια και ο ηλεκτρολίτης με το νερό ή το ρόφημα που θα πιεις. Εγώ γυμνάζομαι για μετά, για να νιώσω εκείνο το καταπληκτικό έτσι
παγωμένο νερό να τρέχει, η κίνηση βρωμομασχάλε να βρωμάνε, να τι πετά, να πούμε σαπουνάδα, να τι πλένει, να τρίβει κάτω του όρχε σου, τα μπούτια σου, ξέρω εγώ κτλ. Και, και ξανά το κεφάλι σου. Και εγώ παίρνω και σαμπουάν για ψυχολογικού λόγου. Δηλαδή, παίρνω σαμπουάν για να αισθάνομαι ότι έχω κι εγώ μαλλιά. Και να κάνω αυτό κτλ. Και μετά να τραβήξει του ηλεκτρολίτε σου εκεί πέρα, μπε στα μάξι, σιγά σιγά βάζει μια πετσέτα στο λαιμό, μην πάθει κανένα αυγενικό σύνδρομο να πούμε. Και να σε πάρει ο γιατρός τηλέφωνο στη μέση της διαδρομής. Δηλαδή καφτατζόγλιο, τούμπα. Έλα Κώστα, τι βλέπεις, τι να βλέπω ρε γιατρέ, ρε, να βλέπω. Δεν πιστεύεις ότι ο Τσόλε μπορεί, τι να κάνει ο Τσόλε ρε γιατρέ. Δεν γίνεται. Έχω και τον κόκκινο να πούμε να μου λέει, γίνεται, δεν γίνεται. Δεν γίνεται βάσει λογικής, της δικής μου λογικής. Δηλαδή τι θα κάνει ο Τσόλε. Θα κάνει pressing ψηλά, μάλιστα. Θα πιέσει μπροστά, πόση ώρα θα το κατορθώσει. Δηλαδή από αυτό το pressing ψηλά θα καταφέρει να βάλει δύο γκολ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Μετά τι θα κάνει. Θα ανεβεί ψηλά να παίξει κατακτικό ποδόσφαιρο και δεν θα φάει δύο, εγώ λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε βρει η Γιουβέντους ή συγγνώμη, η Ρεάλ ανοιχτό. Ανοιχτό, λίγο ανοιχτό, δηλαδή τα 30 μέτρα σου γίνουν όχι 60, 45 και να σου αλλάξει τα φώτα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση σε χώρους ανοιχτούς να μην σου αλλάξουν τα πετρέλαια. Όλοι προς την γραμμή. Θες Ρονάλντο, θες Μπέιλι, ποιον θες. Ποιον γουστάρεις. Όποιον θες, πάρτε τους έναν έναν. Εγώ σου λέω τους δύο βασικούς. Που για μένα αύριο θα πρέπει να μην παίξει ο φοφόρο βασικός, ο Μπέντζεμας, και να παίξει με Ρονάλντο και με Μπέιλ, αν παίζει ο Μπέιλ. 4-4-2 με αυτούς τους δύο. Και εσείς τι λέτε. Ότι θα ανέβει απάνω η Ατλέτικο και θα τους βάλουν αυτοί οι δύο σαφόρ. Ρονάλντο, Μπέιλ. Έξω ο φόρο βαρύς. Δεν θα τους κάτσουν δύο γκολ. Εγώ το βλέπω και διπλό αύριο το παιχνίδι. Το είπα το μεσημέρι. Το βλέπω και διπλό. Γκολ, γκολ, αυτό εδώ, over, και το άλλο το είπα, ότι το βλέπω διπλό. Πρέπει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας να είναι ένας στους 200.000 ανθρώπους, άντε να μην πω ότι ο μοναδικός στον κόσμο και εκείνο υπερβολικός, που μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί πραγματικά να αλλάξει το παιχνίδι. Σήμερα ήμουν με ένα φίλο μου εκεί στην Ανατολική Θράκη, παιδικό μου φίλο, από το σχολείο, μου λέει, πήγαινε εκεί να πάρει καφέ από τον Ουζούνογλου να πούμε, λέω, τι κάνεις ρε Νικολάκη. Ήταν και κομμουνιστές εκεί στον Αϊθαράμπ, είχαν το ΚΚΚ έτσι διάγγελμα, είχαν ομιλία. Πέρασε από εκεί, είδα τι λέγανε, ξέρω εγώ, να ακούσει εκεί την πολιτική τοποθέτηση, έφυγα πιο πέρα μετά. Λέω, τι έγινε ρε Νικόλα, τι κάνουμε, γιατί βρισκόμαστε, αυτός έχει, είναι πολιτής σε μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, εγώ με τις δουλειές πάνω κάτω κτλ. Δεν βρισκόμαστε πολύ, μένουμε 100 μέτρα ένας από τον άλλον. Βρίσκουμε ευκαιρία όταν έχει μάτς τέτοιο Γιάννη, να, με την ευκαιρία των μάτς που είναι η δικιά μου δουλειά, αυτός έχει κανένα κενό. Και βρισκόμαστε. Μου λέει, ρε, τι να δούμε, ρε γαμότο. Λέει, διαδικαστικού χαρακτήρα, μου λέει, ρε Ντίνο. Ναι, ρε Νικολάρα, λέω, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, αλλά ποιο να διαλέξουμε να δούμε. Ξέρω εγώ, ρε, μου λέει, να πιούμε αύριο κανένα ουισκάκι, λέει, εκεί στο Κρόνο, να πούμε κτλ. Μισό, λέω, θα πιούμε. Μισό και θα πάμε για εκπομπή, αφού έχουμε και τον γιατρό τον Ηρακλειδέα εκεί πέρα. Μισό, μισό θα πιούμε. Μισό, ρε, μου λέει, μισό, μισό, ρε, του λέω, μισό. Θα δούμε αύριο. Τώρα, άμα κάτσει, κάνα 0-1 στο 15ο λεπτό και. Τι να κάτσουμε να δούμε. Έχει ελληνικές ταινίες. Εκεί βάζει ο Ζήσης με τον Πασχάλη, τον Ανιψιώτη. Έχουν και ένα μηχάνημα. Τι ταινία θες, ξέρω εγώ. Θέλω western, λέει ο ένας. Κάνουμε ψηφοφορία. Αν το μάτς δεν έχει ενδιαφέρον. Ο άλλος θέλει ελληνική ταινία. Ο άλλος θέλει τραγούδι. Τελευταία πιάνω τον εαυτό μου να ζητάει τραγούδι. Όχι, όχι ταινίες. Ρε γαμότο, λέω. Τι στα διάλα θέλω τα τραγούδια. Ταινία, λέει ο άλλος. Ελληνική ταινία ο άλλος. Καμπόικο τώρα. Στρίλερα. Στρίλερα, άμα θες, λέει, πάρει στο σπίτι σου να δεις. Και να δούμε αύριο το μάτς. Τώρα, στα άλλα θέματα, η ζωή κυλάει με μια έτσι περίεργη κατάσταση και σήμερα θα πρέπει να κάνουμε ένα καταμερισμό συναισθημάτων. Να κάνουμε μια καταγραφή συναισθημάτων. Να κατατάξουμε τα συναισθήματά μας, να κατατάξουμε το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Έπιασα σήμερα στο ραδιόφωνο πολλούς παοξίδες νεοδημοκράτες να είναι, λέει, ψιλοθυμωμένοι. Άκου να δεις τώρα. Νεοδημοκράτης και παοξής. Δηλαδή. Πόσο κρυόκολος μπορεί να είναι ένας που είναι νεοδημοκράτης και παοξής. Ή άλλος είναι χρυσαυγίτης, λέει, και παοξής. Χρυσαυγίτης και παοξής. Μόνο και μόνο που οι οπαδοί και οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι από 200 μεριές. Δηλαδή, χρυσαυγίτης παοξής πάνε να πανηγυρίσει στον τελικό κυπέλλο το κύπελο. Και οι Σέρβοι, να πούμε, οπαδοί πλακώνονται με τους αεξίδες. Παράδειγμα. Ή τώρα τι θα πας στη Χρυσή Αυγή, θα πας στην ΠΑΟΚΑΡΑ. Ή θα πας στην ΠΑΟΚΑΡΑ. Ο Κουλιανός το απόγευμα, το αργά το απόγευμα, λέει. Το κόμμα μου λέει, αν το βάλω με την ομάδα μου, εγώ λέει, με την ομάδα μου. Δικαίωμά του. Το απόγευμα βγαίνει ένας άλλος να με παοξείς. Νεοδημοκράτης. Νεοδημοκράτης παοξείς.
Στεναχωρέθηκα, λέει, με αυτά, λέει, που κάνει ο Σαββίδης και τα λοιπά και ιστορίες και τον γκολ τον πανηγύρισε στο offside, του λέει, τον πανηγύρισα. Και τι σε χάλασε. Αν δεν ήταν ο Τσίπρας και αν δεν ήταν ο Σαββίδης, δεν θα πανηγύριζες ποτέ γκολ offside σε τελικό. Άμα δεν ήταν ο Σαββίδης, γκολ offside σε τελικό, δεν θα πανηγύριζες με αθηναϊκή ομάδα. Τα γαροδεξιέ, να πούμε. Κατάλαβες. Τα γαροδεξιέ. Ραπτό ξύπνησαν τα παόκια και στηρίζουν το κοντό. Φυσικά στηρίζουν το κοντό. Για να στηρίξεις κάποιον πρέπει ή να σταχώσει ή να σε φτιάξει. Ο κοντός τους έφτιαξε. Ο κοντός τους έφτιαξε. Τους έφτιαξε γερά. Και πριν τρεις μήνες, τέσσερις λέγανε, όταν τους έλεγα εγώ, ρε εσείς, όταν το χοντρό κάτω τον κυνηγάει, να πούμε, το κατεστημένο υποτίθεται η πολιτεία κτλ. Εσείς όμως ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο εραστέχνης Ολυμπιακός, οι υπόλοιποι, να πούμε, που έχουν να κάνουν με τους θεσμικούς παράγοντες του Ολυμπιακού, στηρίζουν το Μαρινάκι. Το στηρίζουν full. Full. Εσείς τι κάνετε εδώ πέρα και τι λέγανε οι παοξίδες. Τι λέγανε. Τι λέγανε πριν τρεις μήνες αυτοί οι παοξίδες, πριν τρεις μήνες, 90 μέρες, 100 το πολύ. Μας νοιάζει εμάς, τι κάνουμε τη ΣΕΚΑΠ ο Σαββίδης. Δεν γουστάρουμε εμείς να μπούμε στην περιπέτεια, ρε, τι κάνει ο Σαββίδης. Και τι με νοιάζει εμένα αν ο Σαββίδης πάρει το λιμάνι, ρε, τον ΠΑΟΚ, ρε, θα τον κάνει πρωταθλητή, να πούμε κτλ. Και όταν παίρνει το κύπελο ο ΠΑΟΚ, όταν παίρνει το κύπελο ο ΠΑΟΚ, και όταν παίρνει τη διαιτησία ο ΠΑΟΚ, και όταν παίρνει την ΕΠΟ τα λιγούρια της ενώσης ο ΠΑΟΚ, για πρώτη φορά στην ιστορία του, με ξένο ιδιοκτήτη, εκτός Ελλάδος δηλαδή επιχειρηματία, ευτυχώς εκτός Ελλάδος, βγαίνουν και το στηρίζουν και στα επιχειρηματικά. Αν πάρει και πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, τότε ο Σαββίδης θα έχει το λαό που θέλει από πίσω του. Δηλαδή το λαό του ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά θα είναι ασπίδα για το Σαββίδη. Και θα είναι ασπίδα για το Σαββίδη στα επιχειρηματικά του και προσωπικά του σχέδια. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Κάποια στιγμή βγήκε ο Καρατζαφέρης, ο Γιάννης, σε ένα προσωπικό τετατέτ που είχα μαζί του για αυτά τα θέματα και του λέω, ρε Γιάννη, αυτοί κάτω στον Ολυμπιακό τον Μαρινάκη τον έχουν κάνει Θεό. Ο Εραστέχνης Ολυμπιακός, ο ΙΚΑΕ Ολυμπιακός, οι παλέμαχοι του Ολυμπιακού, οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού, οι φυλάδες του Ολυμπιακού, τον έχουν κάνει να πούμε, φοβερό. Φοβερή στήριξη. Ο δικός μας, λέω, εδώ πάνω, λέω, δεν αγαπήθηκε, να πούμε. Να τον κυνηγάει ο άλλος, ο ημίτρελος κάτω στο Sky, πώς το λένε, ο Βερίκιος. Το κυνηγάει, να πούμε, η Τρέμη, τον κυνηγάει η Στάι, τον κυνηγάει ο Βαγγελάτος, τον κυνηγάνε οι δημοσιογράφοι κάτω των Αθηνών, τον κυνηγάει το σύστημα. Αλλά οι παοξίδες, λέω, δεν κουνιούνται. Δεν έβγαλε μια ανακοίνωση ο Κατσαρής που παίρνει 650 το χρόνο, κάθε χρόνο τάνκα τάνκα, να πούμε, συμφωνημένα, ωραία. Και τα δίνει ο Κοντός, να πούμε, τεφαρίκι κάθε χρόνο. Δεν είδα, να πούμε, να βγαίνει ο Μπέλιος, πώς το λένε, ο Φιλότας, και να βγάζει καμιά ανακοίνωση. Πριν τρεις μήνες όλα αυτά. Δεν είδα, λέω, ρε Γιάννη Καρατζαφέρη, του λέω. Δεν είδα, να πούμε, να βγαίνει κανένα σύνδεσμος του ΠΑΟΚ, τίποτα πρωτοσέλιδα κτλ. Να στηρίξουν τον Κοντό, να πούμε, κτλ. Και μου λέει ο σοφός Καρατζαφέρης, που σπούδασε δημοσιογραφία στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης, και τι μου λέει ο άνθρωπος. Για να πάρει, λέει, κανένα κύπελο, λέει, να δεις τι θα γίνει. Σοβαρά, ρε Γιάννη, του λέω. Τι μου λέει, βλάκα, σε έχω και για ξύπνιο, ρε. 15 χρόνια σε τακτοποιώ εκεί πέρα, σε πληρώνω, λέει. Βλάκα, λέει, πληρώνω. Ρε Γιάννη, λέω, βάλε με σε μια. Είστε Αθηναίοι πιο έξυπνοι από εμάς τα πράγματα αυτά, λέω. Για να πάρει, λέει, τη διαιτησία, λέει, μαζί του, λέει. Για να σφάξει, λέει, κανένα Παναθηναϊκό, κανένα Ολυμπιακό, λέει, κανέναν. Κάνει και καμιά ομαδάρα, λέει, και να πάρει και κανένα κύπελο, κανένα πρωτάθλημα κτλ. Λέω, λες, ρε Γιάννη, τότε να δεις, λέει, τι θα τον κάνουνε, να πούμε. Τότε θα βγαίνουνε, λέει, και ο ερασιτέχνης και η παλέμα και τα λοιπά. Θα φτιαχτούνε, μου λέει. Λέω, λες, ρε Γιάννη. Λέει, τι μου λέει, 100%. Και τακτοποιήθηκε το θέμα, πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, σφύριξε και ο διαιτητής Κίζας, σφύριξε και ο επόπτης ο αυτός και τα λοιπά. Μαγιά του, το πανηγύρισε, οι 50ρηδες, 55ρηδες πηδήξαν μέχρι απάνω δύο φορές, γιατί αν έβαζε κανονικό γκολ θα πήδαγαν μία φορά. Τώρα που έβαλε γκολ offside πηδήξαν δύο φορές. Και ο Ιβάν έγινε αγαπητός. Και βγαίνουν τώρα οι Νεοδημοκράτες, Καζαντζίδης. Δεν μπορώ τη μύρλα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Πιάνω καμιά φορά τον εαυτό μου να μυρλιάζει, να κακομυριάζει κτλ. Και λέω, ρε γαμώ τώρα από τα ίδια λες, λέω, να μην κάνουν οι άλλοι και εσύ, λέω, τακτοποιείς τη μιζέρια, να πούμε, σε τάξη, να πούμε. Σε παρακαλώ, κάνω την αυτοκριτική μου.
κάνω την αυτοκριτική μου. Και βγαίνει ο Νεοδημοκράτης και λέει είμαι Νεοδημοκράτης και θα ήθελα αυτή και τα λοιπά. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Γουστάρετε που πολιτικοποιεί το ποδόσφαιρο ο Ιβάν Σαββίδης. Γουστάρετε που χώρισε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ σε δύο στρατόπεδα. Και εάν είστε παοξίδες οι οποίοι έχετε κατά κάποιο τρόπο διχαστεί, τι θα κοιτάξετε, ας πούμε, το κόμμα σας για την ομάδα σας. Γιατί αν ακούσω Νεοδημοκράτης παοξής, πηδάω από τον μπαλκόνι σε χρόνο ρεκόρ. Να, κάτω έχει τσιμέντο στα 4 μέτρα, ένα πόδι το σπάω άμα πέσω. Αν πέσω με το κεφάλι, κάηκα. Και έχει και μαλλί έτσι να κάνει αντίσταση, να πούμε. Είστε τρελοί, ρε. Είναι δυνατό να είσαι χρυσαυγίτης, είναι δημοκράτης και να είσαι παοξής? Ο παοξής είναι από τα στρώματα, τα σοσιαλιστικό, κομμουνιστικό, αριστερό, κουλτουριαρικό, αυτά. Είναι δυνατόν. Παοξής πρέπει να είσαι, κουκουές, ρε. Κουκουές και παοξής θα το δεχτώ. Πασοξής και παοξής θα το δεχτώ. Δηλαδή τι, βγήκε ο Τσοχατζόπουλος από τη φυλακή, δεν θα πάει στη Τούμπα να πούμε την Κυριακή να δει τον ΠΑΟΚ, εσύ τι λες? Δεν θα πάει. Θα είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, αριστερή. Ο ΣΥΡΙΖΑς λέει η αλλοδαπή μέσα. Η αλλοδαπή μέσα στην Τούμπα. 30.000 παοξίδες ή 5.008 είναι αλλοδαπή. Τι άπεις, δεν γουστάρω. Νεοδημοκράτης, παοξής. Πού ακούστηκε αυτό, ρε? Τόσα χρόνια ψάχνω να βρω νεοδημοκράτη παοξή. Και τώρα τι, άμα ανοίξω γραμμές νομίζεις θα βγουν οι κότες οι νεοδημοκράτες? Πού να βγουν οι κότες οι νεοδημοκράτες οι παοξίδες? Δεν βγουν. Δειλά-δειλά, λέει, έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα ο. Πώς το λένε, το σωσία του γκόμενο της Μενεγάκη, του άντρα της Μενεγάκη, ο Καλαφάτης. Ίδιος ο Ματέι. Δειλά-δειλά, λέει, έδωσε ο Καλαφάτης, λέει, τα συγχαρητήρια. Ο άλλος λέει, ορφανός, δεν ξέρουμε αν πήγε, τόλμησε να δώσει συγχαρητήριο τηλεγράφημα. Καλά, ο Ζαγοράκης δεν έχει τσίπα πάνω του πολιτική. Σου λέει, Νεοδημοκράτης είμαι. Παραλέτε εσείς, εγώ πάω να πούμε δίπλα στον Ιβάν και γλεντάω. Αλήθεια, ρε Ζαγοράκη. Ο Μητσοτάκης είδε ότι πήγες εκεί στο Γλέντι να πούμε. Δεν σε επέπληξε να πούμε. Δεν σε επίπληξε. Πώς το λένε παοξίδικα, επιπλήτω ή επιπλήτω. Δεν σε επίπληξε τέλος πάντων ο γιος του Βρικόλακα να πούμε. Δεν σε επίπληξε. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να σε επιπλήξει να πούμε. Έτσι νομίζω εγώ. Άρε το Ζαγοράκι. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής. Τόλμησε να πάει στο Γλέντι που έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να υπήρχε νεοδημοκράτης άλλος μέσα εκεί πέρα. Και ανάθεμάμαι αν είναι νεοδημοκράτης και ο ίδιος ο Ζαγοράκης, τον έβαλε εκεί ο Ιβάν, γιατί τα είχε καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Τον έχωσε εκεί πέρα να πούμε το Ζαγοράκη, και μετά όταν τα χάλασε με τη Νέα Δημοκρατία, τι να τον πει το Ζαγοράκη? Βγες τώρα να σε πάρω στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν και κανονικά ο Ζαγοράκης θα έπρεπε να αποστασιοποιηθεί. Να δηλώσει ανεξάρτητος. Να πήρε παιδάκι μου, εμένα με έκανε ο Ιβάν την τιμή να με προωθήσει, να πούμε, και να με κάνει κατά κάποιον τρόπο ευρωβουλευτή, και εγώ τώρα που τα χάλασε το αφεντικό ο Ιβάν με τους δικούς μου, εγώ τι να κάνω εγώ τώρα? Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή? Είναι σε δύσκολη κατάσταση ο Καβαλιώτης. Δύσκολο πράγμα να είσαι Καβαλιώτης και να έρχεσαι και σε δύσκολη κατάσταση. Ξέρω εγώ, σας λέω από πείρα να πούμε. Για να σου πω τώρα. Να σου πω τι πρέπει να κάνει ο Ζαγοράκης, ότι πρέπει να παραιτηθεί. Τι με νοιάζει εμένα και αν παραιτηθεί ο Ζαγοράκης και δεν παραιτηθεί ο Ζαγοράκης, σάμα τι μας υπολογίζουν στην Ευρώπη, είτε το Ζαγοράκη στείλω, είτε την Εύη Καήλη στείλω, είτε την άλλη την. Πώς τη λένε, εσύ, για τη Νέα Δημοκρατία? Η Έλενα Ράπτη που αρχίζει και γερνάει τώρα που γίνεται 40 χρονών, την παράτησε και ο Γιούρκας, βρήκε ένα πιπίνι ο Γιούρκας, πήγε άλλη 40 χρονών, αρχίζει κρεμάει να πούμε κατάσταση μετά τα 40. Ναι. Ο άλλος πεδαράς πιτσιρικάς 8-7 χρόνια πιο μικρός, βρήκε το τεκνό πια Ράπτη. Για Ράπτη, κύριε Ράπτη, έτσι είναι. Πέρα συμπογιά σου να πούμε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340 ξημερώνει 10 Μαΐου. 10 ξημερώνει, Γιάννη. Ξημερώνει 10 Μαΐου του 2017. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Τώρα να σας πω για τα play-off. Σιγά μη σας νοιάζει εσάς 8.30 ώρα την Κυριακή να δείτε τον ΠΑΟΚ στα play-off με την ΑΕΚ. Άμα έχει 12.000 θεατές η Τούμπα, φτύστε με. Για ποιο λόγο να πάει ο Παοξής να δει τον ΠΑΟΚ? Για ποιο λόγο να πάει να δει τον ΠΑΟΚ? Υπάρχει κανένας λόγος να πάει ο Παοξής να δει τον ΠΑΟΚ? Αφού ούτως ή άλλως κύπελο πήρε. Με το κύπελο που παίρνει, λαμβάνει τη θέση την καλύτερη όσον αφορά τη χρονική στιγμή που θα πάει να παίξει, πώς το λένε, Ευρώπη. 30 Ιουλίου είναι ζάχαρη με μέλι Σιθωνίας.
Ζάχαρη με μέλη Σιδωνίας είναι να πάει να παίξει 30 Ιουλίου. Ξεκινάς προετοιμασία 20 Ιουνίου, 22 Ιουνίου, 25, περνάς εργονομετρικά, σε φτιάχνουν, σε ράνουνε. Ξεκινάς την προετοιμασία, έχεις ένα μήνα να κάνεις φυσική κατάσταση, έχεις ένα μήνα να κάνεις δοκιμές, να σου έρθουν και μεταγραφές νωρίς, γιατί υποτίθεται ότι θα κάνεις, να πούμε, δουλειά σωστή όσον αφορά τον προγραμματισμό, γιατί έχεις οριμάσει. Και μια χαρά. Ποιος θα πάει να δει τώρα τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ? Θες να πάμε σε διάλειμμα? Σε ένα λεπτό. Πολύ ωραία. Τώρα για τις άλλες τις ομάδες, τι να πεις για τις άλλες τις ομάδες, τα άλλα τα λιμά. Τα άλλα τα λιμά της πόλης, να πούμε, τα οποία 1.000.000 ευρώ έδωσε Πρίμο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, 1.000.000 ευρώ έχει ο Άρης Μπάτζετ. Δηλαδή, με ένα κλάσιμο του Σαββίδη, μια αναεριστή ο Σαββίδης είναι όλη η χρονιά του Άρη. Μια κλανιά του Σαββίδη είναι όλη η χρονιά του Άρη. Πώς φτάσανε τα πράγματα στην πόλη, πώς φτάσανε τα πράγματα να εκτοξευτεί ο ΠΑΟΚ στα ουράνια και ο Άρης με τον Ηρακλή να πέσουν στο βόθρο του Θερμαϊκού και ξέρεις άμα πέσεις εκεί πέρα μέσα. Το λιγότερο που έχεις να πάθεις είναι, να πούμε, πώς θα δω το σηκώτη που παθαίνει, που χαλάει, αν πέσεις στο Θερμαϊκό μέσα. Να μην το πούμε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Πώς νιώθεις αν είσαι νεοδημοκράτης και παοξής, πώς τη βγάζεις? Πώς τη βγάζεις? Και δεν λέω να είσαι νεοδημοκράτης, ξέρω εγώ αυτό κτλ. Να είσαι και φανατικός νεοδημοκράτης. Αν και νομίζω ότι σήμερα φανατικός με κάποιο κόμμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι. Φανατικός με την ομάδα σίγουρα μπορεί να είσαι περισσότερο. Διάλειμμα και τα λέμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πεινάω σαν λύκος. Ας το πάνω μου, κερνάω GG στα διαχειρό σαρέτου. Gentle Giant, το πιο χορταστικό δάγκωμα της πόλης. Το φαγές, τέντωσες. Διαχειρό σαρέτου με νέες γεύσεις Pocket Nest, Gentle Giant, χορταστικές σαλάτες, ζουμερά μπέργκερς και ίσως ο καλύτερος γύρος της πόλης. Διαχειρό σαρέτου, Κωνσταντίνου Καραμαλή 37 στο Ελευθέριο Κορδελιό και νέο ολοκέντρο κατάστημα στο κέντρο του Ωραιοκάστρου. Τηλέφωνο 2310-695555. Διαχειρό σαρέτου. Ελάτε να σας χορτάσουμε. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ας πούμε ότι είσαι νεοδημοκράτης, παοξής, φανατικός και κάνεις και εκπομπή στο ραδιόφωνο σαν το Τρέγια, να πούμε. Με πήρε τηλέφωνο τώρα και ενώ ήμουν κατηλημένος. Δεν πρόλαβα, ρε Τρέγια, να σε απαντήσω, αλλά πες μου εσύ τώρα που είσαι νεοδημοκράτης. Πες μου, ρε, το παλικάρι μου, να πούμε. Ποια είναι η θέση σου τώρα πάνω στο κόμμα και ποια είναι η θέση σου πάνω στην ομάδα? Και να βγει και ο Ζαγοράκης να κάνει μία δήλωση. Να βγει ο Ζαγοράκης να κάνει μία δήλωση. Να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα. Και τα σίκα σίκα και η σκάφη σκάφη και ο Ρίτσος Ρίτσος και ο Βιολίδης Βιολίδης. Πώς θα γίνει, για? Είναι ένα θέμα αυτό. Και δεν γουστάρω πάντως να ακούω παοξή να βγαίνει και να λέει είμαι νεοδημοκράτης και δεν γουστάρω, και να βγαίνει παοξής να λέει ότι εγώ δεν θέλω να το παίρνω άδικα. Μην το πανηγυρίζεις, ρε φίλε, άμα το πήρες άδικα. Τι γρινιάριδες είστε εδώ πάνω, ρε. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ. Πλήρωσε τα χρέη σας. Ξόδεψε μεταγραφές, του φάγανε οι τεχνικοί διευθυντές και οι μάναζερ, του πουλήσαν παραμύθι 4 χρόνια. Λοιπόν, τι να σας κάνει άλλο. Η ένωση, η κάθε ένωση, το κάθε λιγούρι
Θέλει χειραψία να κάνει με το Σαββίδο. Κάθε λιγούρης εκεί πέρα της Ένωσης. Την κάνει τη χειραψία ο Ανθρωπάκος. Μόνος του. Ο Τίγρης δεν δίδει χέρι. Ούτε το δάχτυλό του δεν δίνει ο Τίγρης. Ούτε το δάχτυλό του σε χειραψία δεν δίδει. Στο λέω εγώ. Τα ξέρω από μέσα τα πράγματα. Και πιθανόν τα ξέρει και ο κόσμος. Αν τα ξέρουμε σίγουρα τα πράγματα. Σου παίρνει κύπελο με διαιτησία. Σου παίρνει κύπελο με διαιτησία. Εντάξει. Σου λέει εγώ εδώ είμαι. Τους Ρωμοέλληνες που θέλουν χειραψίες, τους κάνω εγώ 10 χειραψίες. Για να μ' αγαπάνε. Πατάζει τη βία με στην Τούμπα. Προσπαθεί να έχει να κάνει το κήπεδο πιο προσαρμοστικό στον κόσμο. Ωραία. Τι θέλετε να σας κάνει άλλο, ρε. Και πηγαίνει να πούμε με τον Τσίπρα. Γιατί πιθανόν τα έχει βρει με τον Τσίπρα στις δουλειές και γουστάρει τον Τσίπρα. Εσείς όμως θα δείτε τι λιμά που είστε, που είμαστε. Πριν πάρει διαιτησία και κύπελο ο Σαββίδης, όταν του την πέφτανε κάτω στην Αθήνα, το όνομά του Ιβάν Σαββίδης δεν ακούστηκε. Με πιθανές επιτυχίες του ΠΑΟΚ στο χορτάρι, ο Ιβάν Σαββίδης μπορεί να περάσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα έχοντας στρατό τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ήδη με ένα κυπελάκι, γιατί πρωτάθλημα δεν είδες, ήδη με ένα κυπελάκι βγαίνουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και λένε στα ράδια «Εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ». Πρώτο και καλύτερο το ταγάρι που έχω δίπλα μου. Θα ψηφίσω, λέει, ΣΥΡΙΖΑ. Ακροδεξιό στοιχείο. Χρυσή Αυγή και Νέα Δημοκρατία φουλ. Και λέει αυτό το ακροδεξιό στοιχείο. Εγώ, λέει, γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια, λέει. Γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια το κόμμα και ψηφίζω, λέει, ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε ψηφίζω μπούτια, ψηφίζω στήθια, ψηφίζω παράγοντα, ψηφίζω διάσημο πρόσωπο. Το δικό του το συμφέρον. Δηλαδή, αν ανέβει και ο μισθός του, αν κατέβει και ο μισθός του, εάν υπάρχει μια κατάσταση, ας πούμε, στο κομμάτι της ασφάλειάς του, το παιδί του, η νοσήλειά του, στα τέτοια του. Η ομάδα του το ενδιαφέρει. Βεβαίως τον ενδιαφέρει η ομάδα του. Ξέρεις γιατί τον ενδιαφέρει η ομάδα του? Γιατί κατάτησαν οι πολιτικοί να είναι πλέον άχρηστοι, να μην τους πιστεύει κανένας, να μην υπάρχει κανένας ηγέτης. Και να έρχεται ο ΠΑΟΞΙΣ και να λέει: εγώ θα ψηφίσω, λέει, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί θέλω να κάνω στήριξη το Σαββίδη, ο οποίος πιθανόν με το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τον ΠΑΟΚ ακόμα πιο μεγάλο. Και βγαίνει και ο Νεοδημοκράτης και κλαίγεται. Ο Μύρλας. Ο Νεοδημοκράτης, ο Μύρλας. Μια ζωή Μύρλας ο Νεοδημοκράτης. 5-16, εσένα τι σε νοιάζει, τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει? Έχει κανένα ζόρι? Μήπως θες να κάνεις και εσύ καμία τέτοια ιστορία? Να σε πάρουμε και σένα έτσι στη σχέδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνεις ένα λάθος, Ραπ. Δεν τη χρειάστηκε ακόμα τη βοήθεια του στρατού που φτιάχνει ο Σαββίδης. Όταν τη χρειαστεί δύο τηλέφωνα να κάνει και θα τρέξουν και κατσαρίζει κι όλοι. Τζάμπα του ταΐζει, λέει. Απλώς δεν ήρθε ακόμα, λέει, η ώρα. Μάλιστα. Λέει το μήνυμα. Δεν ξέρω αν του ταΐζει τζάμπα. Πάντως είναι κύριος στις συναλλαγές του, έχω μάθει. Φαλάκρα, όλο για πολιτική μιλάς τελευταία και σήμερα λες πήγες να ακούσεις και ομιλία. Άντε και στην απεργία από εβδομάδα. Λέω 489. Ναι, ρε φίλε, πήγα να ακούσω τον λαϊκό αγώνα του ΚΚΕ σήμερα, να πούμε, στο πάρκο του Αϊθαράπη. Πήγα να ακούσω εκεί πέρα τις θέσεις των κομμουνιστών. Δηλαδή δεν πρέπει να ακούμε τις θέσεις όλων των κομμάτων, όλων των ανθρώπων, όλης της κοινωνίας? Πρέπει να λέμε, α, είναι αριστερός, είναι δεξιός, δεν πάω, δεν κάνω άλλο? Όλοι έχουν μια άποψη. Δεν πληρώνουν για να την έχουν. Αν πλήρωναν όλοι για να έχουν μια άποψη, δεν θα την είχαν. Κατάλαβες, Γιάννη? Όταν έχεις μία άποψη, την έχεις, την πετάς, δεν την πληρώνεις. Κάποιοι την πληρώνονται κιόλας, για να είμαστε ειλικρινείς. Ωραία. Λοιπόν, στο πολιτικό παιχνίδι, λοιπόν, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ συνεχίζουν την παράδοση. ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ηλεκτροσόκ. Το ΠΑΣΟΚ μεταλλάχθηκε, έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ γίναν ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά κάναν και γίναν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τους ταιριάζει περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, γιατί είναι ένα πολυπολιτισμικό κόμμα. Είναι υπέρ των μεταναστών. Μετανάστες γίνονται όλοι ΠΑΟΚ. Είναι ανοιχτό πνεύμα. Η αριστερά πρέπει να έρθει να κυβερνήσει. Υπάρχει ησυχία στη χώρα. Ό,τι και να κάνει ο Τσίπρας δεν ακούγεται τίποτα. Είναι τόσο γλυκός. Είναι τόσο μαλθακός. Είναι τόσο μιλίχιος. Όπου με ένα χαμόγελο στο λαό καταπραίνει
όλοι να πούμε τη δυσκολία που τραβάει ο καθένας από εσάς και ο καθένας από εμάς. Τραβάει τη δυσκολία. Το ίδιο είναι να σηκώνεσαι, ρε παιδάκι μου, να βλέπεις πρωθυπουργό τον Τσίπρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Να ανοίξεις την τηλεόραση και να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, να πούμε, με το χαμόγελό του, με τα κιλάκια του, με τη θετική του την ενέργεια, με τη φωνή που μοιάζει με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με τον Άγιο Πρωθυπουργό, αυτό το κούλι να πούμε, ο οποίος έχει μια αγριομούρη, έτσι, τα γουρλωτά τα μάτια, έτσι, το βρικολακιστικό, ας πούμε, κτλ. Είναι τρομακτικός. Άσε που και στις γυναίκες τώρα, άμα ρωτήσουμε και 100 γυναίκες, και πεις, ρε παιδί μου, ρωτήσα τώρα που άκουσα 100 γυναίκες να ακούν την εκπομπή, επειδή ο άντρας ακούει δίπλα. Και αν τις πεις, ρε παιδάκι μου, εμφανισιακός. Εσύ 300 ευρώ θα παίρνεις σύνταξη. Άμα πάθεις έμφραγμα και πας στο Ιπποκράτειο, θα πεθάνεις. Άμα σπάσεις το χέρι σου και πας, ξέρω εγώ, στο Παπαγεωργίου, μπορεί να μείνεις κουλός. Άμα δεν πληρώσεις, ας πούμε, δεν σε κάνουν εγχείρηση σε κάποια γενική κλινική. Θα περιμένεις 3 μήνες, 4 μήνες που μπορεί να ψοφήσεις όρθιο σε μια καρέκλα. Δηλαδή δεν έχεις κανένα κέρδος. Δεν θα σε διορίσει σε κανένα Δήμο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σε διορίσει σε κανένα Δήμο η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ποιο να ψηφίζαμε πρωθυπουργό, ποιο θες το πρωί να βλέπεις, ας πούμε, μετά τη Μενεγάκη και την, που κάθεται η γυναίκα στο σπίτι και την, πώς τη λέει, και την, τη Σπυροπούλου και αυτές που κάνουν τα πρωινάδικα, τη Φέη Σκορδά κτλ. Μετά τι θες να δεις, ας πούμε, διάγγελμα πρωθυπουργού και να δεις τον Τσίπρα ή να δεις, ας πούμε, τον Μητσοτάκη. Σε 100 γυναίκες, ας πούμε, εγώ πιστεύω οι 98 γυναίκες θα πούνε θέλουμε να δούμε τον Τσίπρα. Είναι, δηλαδή και η μάπα του δεν είναι, ας πούμε, έτσι, γλυκιά. Δεν έχει κάτι το έτσι το. Προσιτό, ρε παιδί μου. Ίδιος ο Βασίλης ο Τσιβιλίκας είναι. Εκεί που έκανε με τη Βαλσάμι και τη Ρένα Βλαχοπούλου το χίπι, να πούμε, στη θεία μου η θεία μου η χίπισα. Ή το Τσιβιλίκα βλέπω στο πιο αγριοπό, στο πιο σοβαρό, στο πιο έτσι μουντρούχικο, σαν το Σωτήρι Τσιβιλίκα στο άσχημο είναι. Ρε το. Κατάλαβες τώρα. Και βγαίνει ο Νεοδημοκράτης, λέει, και λέει, είμαι παοξής, λέει, και τι να κάνω. Τι να κάνεις, ρε φίλε, ΣΥΡΙΖΑ θα γίνεις. Εδώ Κουλιανός έγινε, λέει, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τζόρνταν έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα γίνει ο Καμόρα ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι και εμένα θα με κάνουν παοξία, γίνω κι εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Θα τι, έτσι κι αλλιώς. 300 ευρώ παίρνουμε με τη Νέα Δημοκρατία, 300 ευρώ παίρνουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον η ομάδα. Ενώ αν είσαι Ολυμπιακός, λες ότι ο Κούλης είναι μαρινακικός. Μάλλον ο μαρινακικός, ο Μαρινάκης είναι Κούλης. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία του μπαμπά του Μαρινάκη, του Μιλτιάδη. Μπορείς. Θα κάνετε χρόνια να ακούσετε αυτό το λίγο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε το για τελευταία φορά. Πάω Πασόκ, Ελεκτροσόκ, καθήκια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ από πίσω. Πάμε. Σε περιμένω να δεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να δεις σαν άνοιξη να λιώξεις τα χιόνια, να τραγουδούν στα δέντρα πάλι τα ειδόνια. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι, το βοριά ως το πιο νότια προγυάλι. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη, γιατί η καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Τώρα αν με πεις ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Ελλάδα, λέει, ζήτω η θρησκεία. Ένας κόσμος μέχρι στιγμής με σιωπή αλλά και με μεγάλο φόβο βλέπει την χώρα να διολυσσένει προς ένα ατύχημα με ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες. Έλα μαζί σε μια γιορτή. Είναι η στιγμή του λαού. Με μια φωνή, με μια ψυχή, βρυχάει η Ελλάδα παντού. Και στην Ευρώπη μαζί με Μεράκι και τον Κυριάκο το Μητσοτάκι. Ειρήνη, αγάπη και ευημερία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Και στην Ευρώπη μαζί με Μεράκι. Τώρα, να είσαι νέο δημοκράτης, να σε παοξής και να ξέρεις ότι αν βγει Νέα Δημοκρατία
ο Μαρινάκης θα κάνει δουλειές με το Μητσοτάκη και στο Καραϊσκάκη θα βγαίνει με κασκόλ του Ολυμπιακού ο πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκης Κυριάκος. Διάλεξε και πάρε. Ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός. Μικρή ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, δύο είναι οι μεγάλες οι ομάδες τώρα που έχουν λεφτά. Η μία ομάδα είναι ο Ολυμπιακός και η άλλη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Ο άλλος, ο Τίγρης, είναι Τσιγκουναράς. Έχει το Γαλανόπουλο, χαφ, πήγε να πάρει το κύπελο με το Γαλανόπουλο να πούμε. Και με το Μάντολο, τη μαμά του Βρούτου στο Ποπάι να πούμε. Και ο άλλος να πούμε, έχει ο Παναθηναϊκός ένα παππού 87 χρονών που βάζει υπογραφές γιατί ο Αλαφούζος δεν θέλει να βάζει τις υπογραφές. Οι δύο μεγάλες ομάδες λοιπόν στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Οι ομάδες που μπορούν να έχουν ΕΠΟ, διαιτησία, ΚΕΔ και θα κοντραχτυπηθούν του χρόνου και στο χορτάρι και στο παρασκήνιο. Και τολμώ να πω ότι με ΣΥΡΙΖΑ ο ΠΑΟΚ πήρε ένα κύπελο. Άλλα δύο χρόνια, άλλα δύο πρωταθλήματα δεν θα έχουμε με το ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές. Εάν δεν πάρετε πρωτάθλημα με ΣΥΡΙΖΑ, άμα βγει ο Μητσοτάκης, δύσκολα θα είναι τα πράγματα. ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Γι' αυτό λοιπόν, άμα θέλετε να δείτε πρωτάθλημα, θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέει ο αρχηγός. Ο αρχηγός, ο οποίος λέγεται Σαββίδης, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούστηκε σε σύνθημα το όνομά του από μια κερκίδα η οποία ήταν μεγαλοπρεπέστατη. Μια κερκίδα που λείπαν οι σερβιέτες και οι γκόμενες από εκεί μέσα και έγινε η τούμπα ελεηνή τα τελευταία 10 χρόνια. Και σε αυτή την ελεηνή τούμπα έφερε ο Ζαγοράκης στις γυναίκες στο γήπεδο και έγινε η τούμπα μια γλίτσα να πούμε. Ενώ στο Πανθεσσαλικό είδαμε τι αρσενικό ξύλο έπεφτε στα επίσημα, τι 20 λεπτό ξύλο King Boxing έπεφτε στις απέναντι κερκίδες και τι κερκίδα είχε ο ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια πριν, μετά από το παιχνίδι. Εγώ είχα να δω τέτοια κερκίδα χρόνια από τους ΠΑΟΞΥΔΕΣ. Τώρα που θα πάω να δω ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα, θα είναι σάλια, είναι μάλια, τα μανό, τα κινητά, τα iPhone, Klein, Mine. Ο Klein και ο Mine. Έχω ταυτιστεί με τους ΠΑΟΞΥΔΕΣ οι οποίοι ανήκουν στο καρνιβαλικό σχήμα, ότι θα πρέπει κάτι να γίνει, έτσι ώστε εγώ αν ήμουν Σαββίδης θα διπλασίαζα την τιμή των εισιτηρίων για να μπαίνουν οι γυναίκες μέσα. Δεν κάνω έδρα με τις γυναίκες. Καταρχήν δεν μπορείς να βρίσεις όπως βρίζεις. Δεν μπορείς να κλάσεις. Δεν μπορείς να εκφραστείς. Πάει ο άλλος με την κόμενά του. Δεν την έχει παντρευτεί ακόμα. Δεν έχει περάσει 40 χρόνια μαζί της, να είναι 80 χρονών, 70 και να βαριέται ο άλλος και η άλλη. Την έχει να πούμε στην πούδρα. Άρωμα, ο ένας άρωμα, ο άλλος φιλιά κτλ. Είναι δυνατόν αυτή η τούμπα να κάνει έδρα, ρε. Με φιλιά στη θύρα 5, στη θύρα 6 και στη θύρα 1 και γκομενιλίκια και. Μανό και ψιλοτάκουνα και Ζάρα και Μάρα. Είναι δυνατόν η Ζάρα και η Μάρα? Η Ζάρα και η Μάρα, όχι η Σάρα και η Μάρα, η Ζάρα και η Μάρα. Μόδα, οίκος μόδας η Τούμπα. Η Τούμπα πρέπει να βρωμάει σκατήλα, ρε. Η Τούμπα πρέπει να σκυλοβρωμάει χασίσι από δίπλα. Πλάκα κάνετε. Εγώ μύριζα όταν ήμουν μικρός στην Τούμπα να πούμε γύρω γύρω στα μάτς και πήγαινα στο σπίτι πουλάκι και κοιμόμουν μόνο από τις μυρωδιές. Αντί να δεις τώρα έναν άνθρωπο εκεί με μια μούρη, με σκαμμένα αυτά, σαν Ινδιάνος. Να φωνάζει μπερκ, μπερκ. Βλέπεις την κόμενα στην Τούμπα. Πω, τι κερκίδα ήταν αυτή, ιδιαίτερα στα επίσημα, ρε παιδιά. Κάτι μούρες. Εν τω μεταξύ μπήκαν και οι μπράβοι. Μπήκαν και κάτι μπράβοι εκεί στον καυγά. Μπράβοι του Μελισανίδη και μπράβοι του Σαββίδη. Του Σαββίδη ήταν τι ήταν. Ένας πρέπει να ήταν σίγουρα μπράβος. Ο ένας. Που έλεγε boxing. Τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε. Α, πέδαρος δύο μέτρα με πυγμαχικές κινήσεις, τον είδα εγώ πως πέταγε τον νόμο. Άμα δεν βλέπεις πως πέταγε τον νόμο, boxing έγραφε κιόλας, κατάλαβες. Δηλαδή να ξέρει και πολεμική τέχνη, να ξέρει box, να έχει αντοχή, να έχει γαϊδούρι. Γομάρι δηλαδή. Κάικες. Μην βρεθείς στον δρόμο του μπροστά. Κάικες. Θα σε κάνει τουλούμι στο ξύλο. Κάτι καινούργια λέξη σήμερα από το διπλανό σου. Αυτοκόπτηκε. Αυτοκόπτηκε. Ως πότε θα τον έχεις δίπλα σου, ρε Κώστα, δεν αντέχεται άλλο. Είναι το αλάτι μου και το πιπέρι μου, φίλε, κάτω τα χέρια από το κόκκινο. Γιατί σήμερα όσοι με σταματήσανε μιλάνε για Ραπτόπουλο και κόκκινο. Δεν μιλάνε μόνο για Ραπτόπουλο, μιλάνε για Ραπτόπουλο και κόκκινο. Μιλάνε για το δίδυμο, το τρομερό και το φοβερό. Αφήστε κάτω ήσυχο το κόκκινο. Ο κόκκινος κάνει τη δουλειά του. Είναι το στυλ τέτοιο, είναι το κόνσεπτ τέτοιο. Πώς το είπα, ωραία, πώς το είπα. Αφού ψάχνεις νεοδημοκράτη ΠΑΟΞΥ, πάρε τηλέφωνο τον καθηγητή γεωμετρίας που είχες λέει στη Μαρμίτα και εξηγούσε το Πυθαγόριο θεώρημα.
θα σου λέει ο πρόεδρος πληρώνει τσάμπα κτλ. Κτλ, κτλ. Ό,τι θέλει ας κάνει ρε ο άνθρωπος. Ό,τι θέλει ας κάνει ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε λίγο Ηρακλή. Ποιος φωνάζει. Φωνές ακούγονται. Καυγάς γίνεται τέτοια ώρα, αυτό είναι υγεία. Μία παρά δέκα. Δεν ξέρω. Απ' έξω είναι, φωνάζουν απ' έξω. Τι είσαι διάλογο. Λες να μας την πέσανε. Δεν νομίζω. Συνεχίζω. Λοιπόν. Η αυτόνομη θύρα 10 εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για το χαμό του Νάσου Κωνσταντίνου και αναφέρθηκε στα ΜΜΕ που τη στοχοποιούν με αφορμή την υπόθεση αυτή. Εμένα λένε μάλλον. Γιατί εγώ μόνο στοχοποίησα ότι οι Ηρακλειδείς ήταν αυτοί που βαρέσανε τους παοξίδες. Αλήθεια, γιατί πραγματικά εγώ λέω ότι είχα πει ότι πιθανό να είναι Ηρακλειδείς. Αλλά δεν είπα για θύρα 10. Εγώ είπα ότι εκεί πέρα όταν περνάνε παοξίδες τους ορμάνει Ηρακλειδείς. Αναλυτικά η ανακοίνωση της θύρας 10. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του οπαδού του ΠΑΟΚ Νάσου Κωνσταντίνου καθώς και στους συνοπαδούς του. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε να το κάνουμε, μάλιστα, αλλά πραγματικά εδώ και μέρες έχει πέσει στις πλάτες μας ένα τεράστιο βάρος, το οποίο δεν περιμέναμε ποτέ να σηκώσουμε. Γιατί να μην περιμένατε. Συνεχίζω εγώ. Και λέει: δεν ξέρουμε τόσο εμείς όσο και οι ιδιοκτικοί μηχανισμοί, αν αυτοί που ευθύνονται για το ατύχημα που στήχησε τη ζωή του παιδιού ανήκουν στην οικογένειά μας ή στο σύνδεσμό μας. Αλλά παρόλα αυτά και χωρίς καμία ντροπή έχει φορτωθεί κυρίως από συγκεκριμένα ΜΜΕ η ενοχή σε εμάς. Ποια ΜΜΕ είναι αυτά να μας πούνε να τα μαλώσουμε. Αν είμαστε εμείς, να μαλώσουμε τους εαυτούς μας. Δεν θα επεκταθούμε άλλο σε όλα αυτά που συμβαίνουν στις τελευταίες μέρες. Μιας και σε αυτό μας το μήνυμα, απλά θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και τίποτε άλλο. Για τα περαιτέρω θα επανέλθουμε μέσα στη βδομάδα με νέα ανακοίνωση. Μα γιατί να βγάλει η θύρα 10 ανακοίνωση συλληπιτήριων για τον Άσο Κωνσταντίνο. Περίεργο μου φαίνεται. Ο Super 3 έβγαλε ανακοίνωση. Δεν έβγαλε. Γιατί αυτοί δεν βγάλανε αυτή η ανακοίνωση Super 3. Η Original έβγαλε ανακοίνωση. Δεν έβγαλε ανακοίνωση η Original. Η θύρα 7 του Ολυμπιακού έβγαλε ανακοίνωση. Δεν έβγαλε η θύρα 7 ανακοίνωση. Η θύρα 13 του Παναθηναϊκού έβγαλε ανακοίνωση για το θάνατο του Νάσου Κωνσταντίνου. Δεν έβγαλε η θύρα 13. Η μόνη θύρα που έβγαλε συλληπιτήριο τηλεγράφημα για τον θάνατο του Νάσου Κωνσταντίνου είναι η αυτόνομη θύρα 10. Μάλιστα. Μου είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Είναι για μένα το σπουδαιότερο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Στα άλλα ρεπορτάζ του Ηρακλή, από ό,τι έχουν πει οι νομικοί εδώ, οι χαρτογιακάδες, κάτι Κούγκες, κάτι Παναγόπουλοι κτλ., φαίνεται ότι ο Ηρακλής δεν θα έχει πρόβλημα. Το είπε και ο Παναγόπουλος, ο οποίος να πούμε. Για να δω ποιος είναι, πώς τον λένε, Παναγόπουλος Γιώργος, αναφέρθηκε στις μεθοδεύσεις του Λεβαδιακού και των συμμάχων του στη Σούπερ Λίγκα εις βάρος του Ηρακλέους, αναμοχλεύοντας το ζήτημα του Πορτουλίδη. Και ο Κούγιας, ο οποίος γουστάρει να πέσει ο Ηρακλής, γιατί είναι από την, το συμφέρει να πέσει ο Ηρακλής, λέει το ζήτημα για τον Ηρακλή είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το στη χειρότερη Λευκό, λέει, θα ψηφίσει ο ίδιος σε περίπτωση που το θέμα τεθεί σε ψηφοφορία. Ήθελα να κοιμήσει ο Κούγιας τον Ηρακλειδής. Είναι τόσο μάγκας, γιατί ο νομικός είναι πολύ μάγκας να πούμε ο Κούγιας. Ή πραγματικά ο Ηρακλής δεν διατρέχει κίνδυνο. Τη συνέχεια του ρεπορτάζ του Ηρακλή λέει ότι ο Καγιούλης θα φάει τις μετοχές του Παπαθανασάκη και ότι υπάρχει πίσω άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μπλεχτεί. Και αυτός δεν είναι ο Μουζενίδης που έχει τα πλοία. Είναι πλοία λέω. Που κάτι πούλμαν έχει. Την πέσα στον Πλεξίδα. Την πέσα στον Πλεξίδα και ο Πλεξίδας είδε λέει κάτι χαρτιά εκεί πέρα και τα λοιπά και είδε στις απαιτήσεις των Ηρακλειδέων 4 εκατομμύρια λοιποί λογαριασμοί. Λέει τα 4 εκατομμύρια τι είναι αυτά λέει. Είναι λέει λοιποί λογαριασμοί και ο Παπαθανασάκης θέλει ένα μεγάλο ποσό για να αποχωρήσει. Ένα και μισό. Ένα και μισό. Πριν 3 μήνες, 4 ήθελε 3,5. Αν περάσει μια εβδομάδα θα θέλει 1. Αν περάσουν 2 εβδομάδες θα θέλει 800. Αν περάσουν 3 εβδομάδες θα θέλει 500. Στην 4η εβδομάδα το βάζεις εκεί σε ένα ψυγείο φορτηγό και το στέλνεις στον Καναδά γιατί τον περιμένουν κάτι μάχη εκεί πέρα, τον περιποιηθούνε. Κάτι τους χρωστάει, κάτι λεφτά έτσι έχω μάθει για πάνω. Τώρα, εγώ πρόβλημα δεν έχω, δεν χρωστάω πουθενά. Κάτι ιδέα, κάτι αυτά τα βολεύω αυτή την εβδομάδα. Εντάξει. Αυτό λέει το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Αυτό λέει το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ποιος με στέλνει μήνυμα σε αυτό το χρωμοκινητό. Χρήστος από τη Λαμπράκη. Χρωμόσκυλο του κερατά. Χρήστος από τη Λαμπράκη.
γράφουν. Ραπτόπουλε, το σκατό έγλειψε το σόβρακο, λέει. Δεν θα γράψω. Δεν θα γράψω γιατί μου το λέει. Ο Αριανός από την Αθήνα λέει: είναι αλήθεια πως ο Ντίμης και ο Ηλίας ετοιμάζουν διοίκηση με Αριανούς εισαγωγικά για την επόμενη μέρα. Πες το μου να καραβλιάσω. Αν όλοι οι χουβαρντάδες θα μαζευτούν εκεί, ναι. Άμα είναι να έρθει ο Ντίμης και ο Πόπης και ο Μίμης, καλύτερα να μείνω ο Παλετάκιας. Καλτσίδης Ηρακλής. Άλλο αγγλικό αγόρι είναι αυτό. Ναι. Με ρωτάει αν είδα στο διαδίκτυο κάτι φωτογραφίες με 12 πανό της αυτόνομης θύρας 10 σε χέρια παοξίδων. Αν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω κάτι. Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν μπορώ να ξέρω κάτι. Κομμουνιστής. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Ο μεγάλος κομμουνιστής λέει. Σαβίνιο Βενζινάς ήθελε για μια χορηγία. Ποιος άλλος με έστειλε μήνυμα. Ο Ασλαμάς δεν απάντησε. Μάλλον θέλει να μου πει για τον Τζόρνταν κάποια πράγματα, είναι σε μεγάλη κόντρα. Ο Δρυμτσάκας δεν τον απάντησα. Πολλοί μου στείλαμε, τώρα τα παίρνουν τα μηνύματα. Ποιος άλλος με έστειλε μήνυμα. Ναι. Νίκος Γιαννιτσά. Απορώ με τον Πλοίαρχο να έχει έναν άσο στο μανίκι του σαν εσένα στα μεγάλα ντέρμπι, τουλάχιστον και εσύ από σπόντα μέσω τηλεάστη έκανε την αναμετάδοση της δεκαετίας. Σήμερα το έστειλε ξανά. Σήμερα τα έστειλε. Το να ψηφίζεις. Το να ψηφίζει κάποιος με βάση την ομάδα του είναι μεγάλη ξεφτύλα. Ποιος το λέει, ο 430? Να βγει ο 430 όταν ανοίξουμε γραμμές, να μας πει ο 430 ποια είναι τα δικά του τα κριτήρια. Ποια είναι τα δικά σου κριτήρια. Το γενικό καλό. Η τσέπη σου. Ο πισινός σου. Εσύ με ποια είναι τα κριτήρια. Ιδεολογικά είναι τα κριτήρια σου 430. Να ξέρω. Να σε αντιπαρατεθώ ή να σου βγάλω το καπέλο που λέει κοκκό. Σου βγάζω το καπέλο. Πες μας εσύ 430. Αν είσαι παοξής. Που κάνεις το Βενιζέλο πολιτικό. Με τον Άσο Γαλακτερό. Και το Τσοχατζόπουλο έκανες πολιτικό. Και έβαλες και το Φραντζέσκο στο Δήμο εσύ παοξή. Και έβαλες το Ζαγοράκη στην Ευρωβουλή εσύ παοξή. Και ψήφισες τα μπούτια της Καΐλ και της Ράπτη εσύ παοξή. Κουλτουριάρι εσύ να πούμε. Με πνευματικό επίπεδο IQ τρομερό να πούμε, που κατηγορείς τους άλλους παοξίδες, ξέρω εγώ. Εσύ πες μας τα κριτήρια σου, μωρέ. 4-30, ξύπνιε να πούμε. Ραπ, καλημέρα. Φημολογείται ότι ο Μουζενίδης ψήνεται για τον Άρη και όχι για τον Ηρακλή. Ξέρεις τίποτα, στέλνω τώρα μήνυμα γιατί ο κόκκινος το μεσημέρι δεν τα διαβάζει όλα. Το διαβάζει ό,τι τα συμφέρει. Λοιπόν, 5-15. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Μουζενίδης δεν ενδιαφέρεται για τον Ηρακλή. Πρώτον. Και δεύτερον. Απευθύνομαι στους Αριανούς οι οποίοι βλέπουν το θάνατο να έρχεται κατάματα. Τριγυρνάει ο Χάρος έξω από την Παπαναστασίου με Mercedes 200 diesel και θέλει να πάρει κεφάλια. Είσαι εσύ Αριανός και ξέρεις ότι ο Μουζενίδης είναι κόλος και βρακή με τον Ιβάν Σαββίδη. Ξέρεις ότι στο γάμο του παιδιού του Μουζενίδη είχε πάει ο Σαββίδης, είχαν πάει καμιά πενταριά Ρώσοι και έγινε της Μουρλής. Πακα 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 πακα. Φωτοβολίδες πέφτανε. Φωτοβολίδες. Είχε γίνει ο ουρανός άσπρος. Ξέρεις ότι ο Μουζενίδης είναι με τον Ιβάν πάρα πολύ φίλος και κάνα και δουλειές. Στο κομμάτι ότι ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Μουζενίδη φέρνανε τουρισμό. Και συγκεκριμένα και θρησκευτικό τουρισμό και πολλούς Ρώσους ομογενείς κτλ. Και ότι είναι άνθρωπος του Σαββίδη ο κύριος Μουζενίδης. Και είσαι εσύ Αριανός. Και σε κάνει τη λάσκη. Μη λάσκη ρε! Μη λάσκη! Δεν θέλουμε εμείς παράγοντα! Εμείς θέλουμε τη λάσκη ρε! Εμείς μόνοι μας ρε! Για φαντάσου τώρα έναν 40 χρόνων Αριανό, 35 χρόνων Αριανό. Που ο γιος του έγινε Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, γιατί αυτή είναι η κατάληξη ενός σαραντάρι που κάνει παιδιά σήμερα Αριανού, το παιδί του να γίνεται ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΞής ή Λίβερπουλ ή Άρσεναλ ή Μάντσεστερ Σίτι ή ξέρω εγώ Μαγιόρκα ή ξέρω εγώ, ναι. Πες μου εσύ ένα Αριανό 40 χρονών που έχει ένα παιδί 8 χρονών και είναι Αριανός. Εγώ στο σχολείο της κόρης μου δεν ξέρω. Δεν ξέρω κανέναν. Η κόρη δικιά μου ΠΑΟΞΟΥ έγινε. ΠΑΟΞΑΚΙ. Και θαυμάζει και τον αυτόν, πως το λένε αυτόν που έβαλε το δεύτερο γκολ. Τον Ενρίκε. Έχει στο δωμάτιό της τον Ενρίκε. Η Ευγενία έχει τον Ενρίκε στο δωμάτιό της. Τα γάρια. Καταλάβατε.
Άντε εσύ τώρα που είσαι Αριανό, 40 χρονών, 35 χρονών. Και στη λέσχερα, στράβωνος και το στόμα, με την κοιλιά απέναντι. Και έρχεται τώρα να σου πει ο άλλος, ξέρεις τίποτα ρε αυτό για τον Μουζενίδη να πάρει τον ΠΑΟΚ. Σε κάνει παράρτημα ο Σαββίδης, αυτό θες. Αυτό θες ρε Αριανέ, να σε κάνει παράρτημα ο Σαββίδης. Να σε πάρει ο Μουζεμίδης, πως το λένε, με τα πουλμαντά. Και το θρησκευτικό τουρισμό εκεί, τάτσι μίτσι κότσι με το Σαββίδη. Ε, Αριανέ που δεν ήθελες εσύ παράγοντα. Μόνοι μας ρε, τι να μας πάρει να πούμε, τη θύρα 2. Ποιος είναι αυτός ρε, ο Κοντομινάς που θέλει το γήπεδο ρε. Του πουλήσατε το σήμα και βγάλατε λεφτά. Πουλήσατε το σήμα του Άρη, οι συνδεσμίτες του Άρη και οικονομήσατε λεφτά. Στην πλάτη του Άρη. Και τώρα θέλετε το Μουζενίδη. Θα σας έλεγα τι θα έρθει στον Άρη, αλλά η εκπομπή θα βγει ακατάλληλη. Λακαμάδες. Αλακαμάδες. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Δεν ανοίξαμε γραμμές, το κάνουμε τώρα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-90-90-90 σε μια ήσυχη βραδιά, φαντάζομαι, γιατί ήσυχη ήταν η βραδιά, Champions League. Απολαύσαμε τις κόντρα επιθέσεις της Γιουβέντους στην ανοιχτή άμυνα του Σωσία του Μητροπάνου. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό αύριο, οπότε το καφεδάκι που θα πιω με τον κολλητό μου, τον Νίκο, θα έχει περισσότερο χαρακτήρα συζήτησης άλλων θεμάτων εκτός ποδοσφαίρου. Πάμε στον πρώτο φίλο τώρα που είναι φρέσκος φρέσκος. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, βάλε λίγο αδερφές Τατά να γουστάρουμε. Ο Καγιούλης τι κόμμα λες να ψηφίζει? Πολύ κλάψα η Αθήνα με Ιβάν. Βέβαια. Τα κριτήρια μου είναι ιδεολογικά για το γενικό καλό. Δεν με ξέρεις. Τα κριτήρια σου είναι ιδεολογικά για το γενικό καλό. Ναι, Χρυσαυγίτη σε κόβω. Χρυσαυγίτη με παπά Πασοξή σε κόβω. Πάμε στις γραμμές ρε Γιάννη να δούμε τι γίνεται το χάλι μας εδώ. Καθώς ο Νίκος από τα Γιαριτσά. Να σε δω λέει. Στα δερμάτινα της Τούμπας να βλέπεις ΠΑΟΚ με μαύρο σπόρι, φούλα λατισμένο και στο τέλος να ψάχνεις αυτόγραφο από το Ραπτόπουλο του ΠΑΟΚ Ενρίκε. Από το Ραπτόπουλο του ΠΑΟΚ Ενρίκε. Καλημέρα. Ναι. Αχ, καημένε Ραπτόπουλε, πού κατάντησες. Πραγματικά αυτά που λες. Φοβερός. Αυτά που λες πλέον δεν έχουν καμία πηγή. Έχεις πραγματικά από τότε που σε θυμάμαι εγώ μία. Τουλάχιστον 70% πτώση και αυτό το οφείλεται, είναι θέμα καθαρά ψυχολογικό, ότι κάνεις πράγματα και λες πράγματα τα οποία δεν σε εκφράζουν, δεν σε ευχαριστούν, απλά τα κάνεις γιατί είναι μέσα στο κομμάτι της δουλειάς σου. Εσύ τώρα τι τραβιέσαι στο Βόλο, τι κάνεις, τι σε ενδιαφέρει αν ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελλο ή αν δεν το πάρει, αυτά δεν σε εκφράζουν, δεν σε ευχαριστούν. Εσύ ήθελες άλλα πράγματα, αλλά απλά γιατί εκεί στη γειτονιά σου, η ομάδα της γειτονιάς σου πλέον παίρνουν ψυχοφάρμακα αυτά τα υπνοστεντών, τα αλεξανδρίνη, πώς τα λένε για να κοιμούνται. Ναι. Γιατί τόσους μήνες βλέπουν φιάλτες στη Λαμία.
τη Λαμία και τον Απόλλωνα Αθηνών. Ξέρεις τι άσχημο πράγμα είναι αυτό εδώ. Να υποφέρεις. Τα κόκαλα από τα ιστοφυλάκια να τα έχουν πετάξει από τότε που πήρανε τελευταία χαρά αυτά τα άτομα. Και εσύ με είπες, άκουσα τις προάλλες, έλεγες, αναπολούν, έλεγες και κάποια άτομα του παρελθόντος. Αυτά τα άτομα που αναπολούν, ο ένας έχει πάρει ένα πολύ ωραίο διόρροφο στη Γλυφάδα, ο άλλος έχει ένα πολύ ωραίο με ένα πολύ ωραία μαζονέτα στο Κολωνάκι, ο άλλος είναι στο Ρέθυμνο, έχει τη βιλάρα του εκεί πέρα, και ο άλλος έχει κάνει μεγαλύτερο στόλο από τζιπάκι από την Express Service. Το ζητούμενο είναι, Ρωτόπουλε, εσύ πλέον δεν έχουν... Πού χάθηκες, ρε. Δεν χάθηκα καθόλου. Εδώ, με τις εξελίξεις παρακολουθώ. Κανονικά, παρεμβαίνω. Νόμιζα ότι έλειπες από την πόλη. Τώρα τι, γιατί πού να λείπω, πού να είμαι. Όχι, νόμιζα ότι έχεις πιάσει δουλειά κάπου. Ναι, λείπω πολλές φορές στο εξωτερικό λόγω δραστηριοτήτων μου, αλλά μόνιμη έδρα η Θεσσαλονίκη είναι. Ναι. Εσύ τώρα μπορεί να πιστεύεις ότι είμαι στη Μύκονο εγώ και να λες του κόσμου τα παραμύθια. Κοίταξε, το ζητούμενο είναι ένα κύριο. Όχι, ρε, δεν ήξερα εγώ, με είπαν ότι κάνει σε άλλη πόλη ραδιόφωνο. Ναι, σε άλλη πόλη ραδιόφωνο. Ναι. Καλά. Λοιπόν, κοίταξε, το ζητούμενο είναι ένα. Ό,τι και να λες, ό,τι και να κάνεις, όσο και να τρέχεις είτε στον ΠΑΟ και το... δεν σε εκφράζουν. Δεν σε εκφράζει ο ΠΑΟ και σένα. Εσύ ήθελες να δεις μια χαρά από την ομάδα εκεί της γειτονιάς σου. Αλλά γιατί αυτό τώρα, οι θέσεις του Ολυμπιακού και των ομάδων των Αθηνών έχουν δυναμώσει στην πόλη, αυτό οφείλεται μόνο σε ένα πράγμα. Το γνωρίζεις τι οφείλεται. Όχι. Οφείλεται, ναι, μονάχα στο ότι ήταν κάποιοι δημοσιογράφοι του Άρη, κάποιοι ρεπορτέρ του Άρη, οι οποίοι... Και εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος, αλλά πολλές φορές έλεγες τη θέση του Άρη. Ναι. Χάσατε όλη τη δουλειά σας φυσικά εσείς, γιατί έχει διαγραφεί φυσικά αυτό το πράγμα από το ποδοσφαιρικό χάρτη. Και για να βρεις Αριανό πλέον θα πρέπει να ψάχνεις όπως οι Γιαχοβάδες. Ψάχνουν στις γωνίες να προσελκύσουν κανέναν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μείναν Αριανοί, λες, μειώθηκανε. Τι μειώθηκανε, ούτε για δείγμα δεν υπάρχουνε. Ούτε για δείγμα δεν υπάρχει. Αφού πίνουν οι Προστεντών και Λεξοντανή, λέει 9-10 μήνες, πόσο είναι κάτω καιρό από τη Λαμία. Είναι, και τώρα αυτά, ναι, τα κουραφέξαλα, όχι εγώ δεν ήθελα έτσι, εγώ δεν ήθελα αλλιώς, ήτανε δεν ήτανε offside, αυτά τα λένε όταν έχεις τη δύναμη, όταν έχεις τη δύναμη το μαχαίρι και το καρπούζι, το χρησιμοποιείς το μαχαίρι, δεν το βάζεις μέσα στο σιρτάρι, πώς πάντως το λένε. Πάντως είχες δίκιο για τους καριερίστες οπαδούς που έλεγε. Κοίταξε, ναι, αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τον Έγρη τον είδα τελευταία στο Κολωνάκι, ο ίδιος μου το είπε ότι έχει σπίτι εκεί πέρα, μένει εκεί πέρα πλέον. Αυτό είναι. Ο άλλος εκεί πέρα που ήταν και αρχηγός του συνδέσμου, αυτός έχει και στη Γλυφάδα νομίζω είναι. Πλέον μένει μόνιμα εκεί πέρα. Όλοι τα οικονομήσαν αυτοί. Κοίταξε, περιουσίες κάνανε από όλες τις ομάδες πάνω κάτω. Και τώρα δηλαδή που ο ΠΑΟΚ ρέει άφθονο το χρήμα, πολλοί θα τρέξουν να βγάλουν χρήματα. Λες, βέβαια, οι οπαδοί έτσι είναι. Όταν κλαψουρίζουν και λένε, εκεί πέρα βουλώνει το στόμα με ένα χαρτζιλίκι. Ψυχοπαθείς ανθρώποι όπως είναι κάτι που βγαίνετε, δεν είναι. Το ζητούμενο είναι ένα. Το ζητούμενο είναι ένα, Ραπτόπουλε. Ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει 5 φράγκα. Μπορεί όντως να συναγωνιστεί τις ομάδες των Αθηνών. Έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα. Αν δεν αρχίζει και αυτό και αν τα ίδια, είναι η ουσία ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα παραπάνω. Από εκεί και ύστερα είναι η μόνη ομάδα όμως που απέμεινε στην πόλη. Εσύ η ομάδα που σε χαροποιεί, η ομάδα που αγαπάς και έχει αφανιστεί από το χάρτη και οι καημένοι πίνουν τα ψυχοφάρμακα για να κοιμηθούν γιατί βλέπουν τη Λαμία πόσους μήνες. Θέλω να μου πεις το εξής τώρα. Τα κόκαλα από τα ιστοφυλάκια υπάρχουν ακόμα, και τελευταία που πήραν κάποια χαρά για τον Άρη. Υπάρχει κάτι. Η τηλεόραση ήταν ασπρόμαυρη, δεν υπήρχε ούτε replay. Ούτε replay δεν υπήρχε. Ναι, δεν υπήρχε. Έχουν γίνει τόσο πεταμένοι. Με το μεγάλο ρόλο, όχι, υπήρχε. Κοίταξε, εγώ τους λυπάμαι και καταλαβαίνω τον πόνο του. Βαρέθηκα να ακούω τη μιζέρια και την κακοψυχία εδώ στην Ελλάδα. Άκουγα τόσα χρόνια τους οπαδούς στη Λάρισα. Όχι, εμείς δεν θα σκοτώναμε ποτέ τον οπαδό τον τάδε, μας το ρίξανε με το στο κεφάλι του ένα τ' άλλο. Αυτοί κρατούσαν κακία μια ζωή στον ΠΑΟΚ γι' αυτό. Δηλαδή αυτό τώρα με τον οπαδό του ΠΑΟΚ, με το παιδί αυτό, το νέο παιδί 23 χρονών, πόσο ήταν. Ποιοι το κάνανε δηλαδή. Δηλαδή χρειάζεται φαντασία για να το καταλάβει κάποιος από πού ήταν αυτοί που το κάνανε και το σκοτώσανε. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Ναι. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Ναι. Εσύ δεν ξέρεις τι το κάνανε. Εγώ υποψιάζομαι, αλλά δεν ξέρω. Εγώ ξέρω και από ποιο σύνδεσμο είναι και ότι είναι στο κέντρο κάπου εκεί αυτός ο σύνδεσμος. Εγώ τα πράγματα τα βλέπω όπως είναι. Τώρα κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας δεν έχει καμία ουσία. Το να βγαίνεις εκεί τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει θετική άβρα, σε βλέπω καμία φορά στο τηλεάστη.
Δεν εκφράζεις, δεν γερνάς. Δηλαδή αυτά που λες δεν καλύπτουν ούτε τον ίδιο τον εαυτό σου. Έχεις χάσει την νεότητά σου, τη ζωντάνια σου. Δεν σε εκφράζουν αυτά που λες. Δεν σε ευχαριστεί ο ΠΑΟΚ, δεν σε ευχαριστεί ο Ολυμπιακός, δεν σε ευχαριστεί ο Παναθηναϊκός. Το κάνεις καθαρά για να συντηρήσει. Δηλαδή για να έχεις και εσύ μια άποψη, να έχεις και εσύ μια δουλειά. Εσύ απαλού θα έπαιρνες τη χαρά. Άλλο πράγμα σε εκφράζει. Σε εκφράζει η ομάδα της γειτονιάς σου. Αυτή η πεταμένη ομάδα της γειτονιάς σου. Για άστα να μιλήσει πεταμένη. Δεν είναι πεταμένη. Δεν είναι πεταμένη. Είναι. Πεταμένη είναι, ρε Γιάννη. Λέω, Γιάννη, τι είναι. Θα δούμε. Επειδή έχουμε αμφιβολία, θα τον κόψουμε. Θα τον κόψουμε. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Πεταμένη ομάδα ο Άρης. Όχι, λάθος κάνει. Είναι ομάδα. Ναι. Είναι μεγάλη ομάδα ο Άρης. Τι πεταμένη. Σε κόβω γιατί είπε στον Άρη μικρή ομάδα πεταμένη. Επόμενος κύριος. Τώρα. Ζούμε παλιές καλές βραδινές στιγμές. Έβγαλε το τσακαλάκι ο Επταλοφίτης μετά από 10 χρόνια. Μόνο ο Αρούλης δεν θα βγει Σούπερ Λίγκα. Νεαπολίτης Αθηναίος. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Όταν εκφράζεσαι για τους Αριανούς και μιας πουλήσατε το σήμα. Εσύ είναι πριν να το πουλήσετε το σήμα. Δεν το πουλήσανε το σήμα στον Κοντομινά. Ναι, πουλήσε. Εγώ το πούλησα το σήμα. Πιο εύκολα πουλάνε. Καταρχήν δεν θα λες οι Αριανοί, θα λες οι Σούπερ. Α, όχι, ρε φίλε, Αριανοί, τι. Θα λες οι Σούπερ. Όχι, Αριανοί. Πουλήσαν το σήμα, δεν το πουλήσανε. Οι Σούπεράδες. Ο Ερασιτέχνης πού ανήκε όταν το δώσανε. Μα κάνανε κομμάτι οι Σούπεράδες, οι Σούπεράδες παντού. Ρε φίλε, κανονικά θα έπρεπε να το δώσει ο Ερασιτέχνης το σήμα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Κανονικά πολλά έπρεπε να γίνουν. Τέλος πάντων, ξέρεις πώς ήταν η κατάσταση. Σήκω, κάτσε, κάτσε, σήκω. Σήκω, κάτσε, κάτσε, σήκω. Ναι. Απλά αυτοί πιο εύκολα πουλάνε το σήμα του Άρη παρά τον Μπουλντό. Ναι, αλλά τώρα αυτοί φύγανε. Τώρα αυτοί οι άλλοι δεν είναι το ίδιο. Δεν πάμε το ίδιο. Τώρα μείνανε κάποιοι, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Και οι άλλοι που μείνανε δεν ξέρω και τα δεν παιδιά, ξέρω. Δεν μπορώ να τα κατηγορήσω. Δεν κατηγορούμε τους καινούριους. Όχι. Όχι. Αλλά γενικά πιστεύω οι οργανωμένοι οπαδοί έχουν κάποιο κέρδος. Τι έχει, λέει, έτσι το πιστεύω, κέρδος. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι, η γνώμη μου. Όλοι. Όχι όλοι. Τα βασικά. Δηλαδή αυτοί που πλακωνόταν οι αεξίδες και οι υποαξίδες είχαν σκοπό το κέρδος. Όχι. Τα βασικά στελέχη. Άλλο αυτό. Γιατί εκεί 500 άτομα δίνανε μάχη ο ένας με τον άλλον. Για την ιδέα, ναι. Για την ιδέα. Για την ιδέα. Δεν είχαν σκοπό το κέρδος αυτή. Όχι αυτή. Άρα βασικά στελέχη έχουν σκοπό το κέρδος. Έτσι πιστεύω εγώ. Στον καπιταλισμό ο σκοπός είναι το κέρδος. Δεν κατηγορούμε κανέναν που έχει σκοπό το κέρδος. Αν το κάνεις βάρος του σωματείου, βέβαια είναι λίγο. Πρέπει να το καυτηριάσουμε λίγο. Γι' αυτό κατηγορώ. Ότι το κάνεις βάρος του σωματείου. Και επειδή κάνεις στους βάρος μιας ιδέας. Ναι. Και επειδή προσπαθείς να. Βρε μαρμίτα είναι ποια ιδέα, δεν υπάρχει ιδέα, καμιά ιδέα. Όχι, ας πούμε, βάζεις άλλα άτομα, παίζεις με την τρέλα τους, με την ιδέα τους, τους παίρνεις μαζί σου και σκοπό το κέρδος σου. Καταλάβεις τι λέω. Οπότε πού καταλήγουμε τώρα εμείς. Καταλήγουμε μακριά από τους συνδέσμους. Φίλε, όλοι χρειάζονται σε αυτή την κοινωνία. Και οι σύνδεσμοι χρειάζονται και οι δημοσιογράφοι χρειάζονται και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί χρειάζονται και οι παράγοντες χρειάζονται. Όλοι χρειάζονται. Δηλαδή, μακριά, δηλαδή θα σκύνε λεπρή. Οι σύνδεσμοι πού χρειάζονται, πού χρειάζονται οι σύνδεσμοι. Ναι. Θα σου πω. Είδες κερκίδα που έκανε ο ΠΑΟΚ. Άσε το ξύλο που έπεσε. Ναι, το είδες. Ναι. Αυτή η κερκίδα εμένα με συνέρπασε. Και εμένα. Στην Τούμπα, όταν βλέπω την κερκίδα της Τούμπας, με πιάνει θλίψη. Καλά, άσε. Είναι θλιβερή η Τούμπα. Και 30.000 να έχει μέσα, θλιβερή είναι. Θα μπορούσε να κάνουν ανάλογη κερκίδα και χωρίς συνδέσμους. Λες. Ναι. Ναι. Εσύ ήσουν σε κάποιο σύνδεσμο. Ήμουν όσο 14 στο Σούπερ 3. Μετά τι έκανες. Μετά έφυγα από το Σούπερ 3. Πού πήγες αλλού. Στράβωσα. Στράβωσες. Δεν συνέχισε να ασχολούμαι με συνδέσμους. Τώρα τι κάνεις. Λε,
Δεν ασχολούμαι, δεν πάω γήπεδο. Δεν πας γήπεδο. Είμαι 31 χρονών καταρχήν. Δεν είσαι μεγάλος για να μην πας στο γήπεδο. Εγώ με 150 πού πάω. Πού είναι απαναδόληση. Να έρθει η πυραθμική στη γάμα. Μάλιστα. Καλώς φίλε μου. Να είσαι καλά. Ας προσέχει λέει ο επιτολοφίτης λίγο, μην βρεθεί ξανά σε κάνα κάδο σκουπιδιών. Του αρέσει να μπαίνει σε κάδους μέσα. Επόμενος κύριος. Έλα ραπ. Ώρες είναι τώρα να βγει και ο Γιωργουλίδης ο γιατρός. Ο γιατρός πέθανε. Πέθανε ο γιατρός. Πέθανε. Πόσοι έχουν πεθάνει από τότε. Ο Τζακ. Λέγε φίλε καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ραπ. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ποιος είσαι εσύ. Παοξής είμαι από Τούμπα. Α, είσαι από την Τούμπα και είσαι Παοξής. Μάλιστα. Ακούμε. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ χάρηκα που το πήραμε με την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι ο Πάκου. Ότι η διαιτησία δεν το. Επειδή βγαίνουν οι εκτζίδες ναι. Και λένε ότι ντε μέκου Πάοκο πήρε βοήθεια από τη διαιτησία. Δεν πήρε! Δεν πήρε, γιατί να σου πω γιατί δεν πήρε. Γιατί δεν πήρε? Γιατί στη φάση αυτή που λένε οι εκτζίδες για το offside προηγείται πέναλτι του Κρέσπο που κανονικά πρέπει να το δώσει. Ναι. Γι' αυτό. Δηλαδή η φάση αυτή που λένε για το offside του Ενρική είναι οριακή. Λοιπόν, παίζει ο Ολυμπιακός Πάοκ. Άκου. Στο Πανθεσσαλικό ναι. Στάδιο αντί τη ΑΕΚ. Ναι. Και στο δεύτερο λεπτό ο Φιγκέιρας τραβάει μια γωνιά στα μούτρα να πούμε στον Τζαλ Μαγκάμπος. Και ο διαιτητής δεν δίνει ούτε κίτρινη κάρτα. Και χάσεις το κύπελο. Και φας και goal offside και ας κέρδισε ο άλλος πέναλτι πρώτα. Τι θα πεις? Κοίταξε ο Ολυμπιακός. Όχι δεν κοιτάω, ναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Πες, Ολυμπιακός. Πάρ το ανάποδα ρε παιδί μου. Πάρ το ανάποδα. Ολυμπιακός ναι. Ρε φίλε μισό λεπτό. Καταρχήν να το πάρουμε διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός από τα 44 από τα αθλήματα που έχει κερδίσει, τα περισσότερα από τα αθλήματα έχει κερδίσει με διαιτησίες και με σφαγές στις ομάδες. Πόσα έπρεπε να πάρεις εσύ από αυτά τα 44? Εγώ κοίταξε, εγώ πιστεύω τα τελευταία χρόνια που βλέπω, τουλάχιστον επειδή δεν θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια, πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχα και ομάδα. Δηλαδή, ομάδα δηλαδή εξαγωνιστικά δεν ήμουν τόσο δυνατό να κερδίσω το Αθηνιακό ναι. Κατεστημένο. Κατάλαβε. Ναι. Τώρα που έγινε. Άρα, εσύ τι φωνάζει για τα πρωταθλήματα που έκλεψε ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ κτλ. Εσύ που μπλέκεσαι. Σαν πάω και εσύ που μπλέκεσαι. Εγώ να σε πω κάτι. Εγώ ναι. Ήθελα να είναι 50-50 διαιτησία και να το πάρω καλύτερο. Εγώ εκεί μπλέκομαι. Καλά, είσαι χριστιανό. Ναι, εντάξει, ούτε χριστιανός είμαι. Εντάξει, είμαι χριστιανός και αυτό το άμα γράφει χριστιανός. Ναι, αλλά και εμένα γράφει. Εγώ θέλω να είναι 50-50 η ζήτηση. Να παίζει μέσα στον κήπο και να παίζει 50-50 και όπως κερδίσει. Αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό δεν γίνεται και δεν θα το δούμε ποτέ. Οπότε πάμε εμείς να πάρουμε τη διαιτησία. Θα την πάρουμε λοιπόν κάποια στιγμή, να πάρουμε όλες τις ενώσεις. Bye-bye. Θα πάρουμε τη διαιτησία, πάρουμε τις ενώσεις. Με ποιο τρόπο θα πάρουμε τις ενώσεις? Με το μαρούλι και το σαπούνι μαρουλιού. Καλημέρα, καλημέρα. Απολαύσει στο μπάνιο, σαπούνι μαρουλιού, λιγδιάριδες. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα φίλε. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Μακάρι. Παοξής είμαι. Μπράβο. Εγώ δεν χάρηκα. Τι κόμμα είσαι. Ορίστε. Λέω συγγνώμη, δηλαδή είναι προσωπικό δεδομένο, αν θες απαντάς. Είσαι κάποιο κόμμα, υποστηρίζεις κάποιο κόμμα. Περίμενε, είσαι Παοξής και δεξιός, Παοξής και Χρυσαυγίτης, Παοξής και κομμουνιστής. Χρυσαυγίτης όχι, δεν μακριά από μας. Εντάξει, ρωτάω, ναι. Δεξιός, ναι. Άρα είσαι μητσοταγικός. Όχι, φιλελεύθερη. Α, εσύ με ποιους είσαι δηλαδή, ποιους δεξιούς? Καρατζαφερικός, τέτοια φάση. Καρατζαφερικός είσαι. Ναι. Ναι, αλλά ο Καρατζαφέρης είναι στη δύση της πολιτικής του καριέρας, οπότε. Ορίστε. Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης είναι στη δύση της πολιτικής του καριέρας, φαντάζομαι. Είναι ή δεν είναι? Δηλαδή θα ψηφίσεις. Εσύ θα ψηφίσεις. Δεν μπορεί παρακολουθώ. Ναι. Δεν μπορεί παρακολουθώ. Απλώς έτσι λέω ότι αυτά που λέει είναι σωστά για μένα. Δηλαδή αν το ψήφιζες τώρα, Καρατζαφέρη θα ψήφιζες. Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν χάρηκα που το πήρε έτσι ο ΠΑΟΚ. Βέβαια στη φάση του γκολ του offside που είναι offside, τώρα ούτε οριακό είναι καθαρότατο offside. Η γραμμή μιλάει από μόνη της και η τηλεόραση όλοι το είδανε. Θα μπορούσε βέβαια να έχει δώσει το πέναλτι πιο πριν. Και επίσης το λάθος με λάθος δεν διορθώνεται. Δηλαδή δεν δίνεις το πέναλτι και δεν δίνεις και το offside. Δεν είναι σωστό. Και μην πάμε τώρα να γίνουμε χαλίφι στη θέση του χαλίφι, αυτά που κοροϊδεύει ο Σαββίδης να τα κάνει τώρα. Ρε φίλε, σε αυτή τη ζωή, άμα δεν κλέψεις δεν θα έχεις. Άμα δεν αδικήσεις δεν θα προοδεύσεις.
Μα άμα δεν ρουφιανέψεις, δεν θα ανεβείς σκαλοπάτι. Άμα δεν γλύψεις, δεν πρόκειται το ταλέντο σου να πιάσει 100%. Τι θες γιατί τώρα να το... Γιατί να κλέψεις όμως, ρε, γιατί να κλέψεις. Για να έχεις. Δεν είναι λύση όμως αυτό. Αυτό είναι λύση. Θα έρθω εγώ να κλέψω σένα για να έχω. Ποιο θα κλέψεις, εμένα που μπορείς. Δεν θα κλέψω ένα, εγώ άμα έχω χωρίς να κλέψω, ναι, θα δώσω και σε σένα, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Μην τα λες αυτά, ρε φίλε, θα συγκινηθώ αυτά που λες. Όχι, δεν είναι να συγκινηθείς, απλώς τα λέω. Γιατί, τα κλάματα, γιατί εμένα, μου τελειώσε και τα χαρτομάτιλα. Γιατί έχω μάθει. Ναι. Εγώ έτσι έχω μάθει. Έτσι ξέρω ότι και έτσι είναι το σωστό για μένα. Ναι. Τώρα, αν κάποιοι άλλοι διαφωνούν, πρόβλημά τους. Ναι. Επίσης θέλω να πω πόσα κιλά από αυτά κουβαλάνε αυτοί οι χουλιγκάνοι που πάνε και μαλώνουν στα γήπεδα, ρε φίλε. Δηλαδή, εύκολο είναι. Δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό που είχες πει στη Μαρμίτα, ότι πόσο κολόφαρδος είναι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός που δεν πέθανε κανένας. Ναι, κολόφαρδος. Τυχερός θα λες. Η έκφρασή σου δεν ήταν σωστή. Θα έχει 500 ελληνικές λέξεις να πεις. Πόσο τυχερός ήταν ο Πρωθυπουργός μας που δεν είχαμε κάποιο νεκρό. Αυτό είναι το σωστό. Τα ελληνικά μας να τα βελτιώνουμε για από μένα μέχρι τους ακροατές όλους. Τι θα πει κολόφορο, δεν μιλάμε στο καφενείο της γειτονιάς. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Δεν βγήκανε ο Δημοκράτες Παοξίδες. Είναι κρυμμένοι στα λαγούμια τους. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Όλη η πόλη είναι αριστερή. ΣΥΡΙΖΑ και πάει σε Ελλάδος. Έτσι φαίνεται. Καλημέρα. Έλα, Ραφ, μ' ακούς. Σ' ακούω, φίλε. Ταρίφας Αριανός από Επτάλοφο. Επτάλοφο Αριανός Ταρίφας. Ετών 30 έχουμε μιλήσει και στο Ζάπινγκ. Ξέρεις τα κεκά. Ναι. Λοιπόν, όσο αναφορά για αυτά που είπε ο Ταλοφίτης που έχει να πάρει 10 χρόνια. Όχι 10, έχει... καμιά... Ναι, 10 χρόνια έχει να πάρει. Ναι, με το 090 έκανε λεφτά και βγήκε στον αέρα μετά από 10 χρόνια. Αν έκανε λεφτά, μαγιά του κι αυτόν. Ναι. Μαγιά του, ναι, ξέρει πώς τα έκανε. Δεν τα έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Ναι. Για το αν έχει λαό ο Άρης και αυτά που είπε, θα το μάθει όταν ανέβουμε. Πότε? Πότε και φέτος ανέβουμε και θα το πάρει χαμπάρι και θα το δεις. Λοιπόν, όταν ανέβουμε και δείτε τι γίνεται, τότε θα καταλάβει αν είμαστε γειτονιά και ποια είναι η γειτονιά. Ναι, αλλά μέχρι τότε χάνεις κόσμο όμως εσύ. Χάνω κόσμο, αλλά έχω άλλο πλεονέκτημα. Εγώ βγάζω παδούς, αυτοί βγάζουν φυλάθλους. Κατάλαβες? Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι βγάζεις. Εγώ ξέρω με το κύπελο που πήρε ο ΠΑΟΚ, τα παιδάκια στο δημοτικό εκεί στη Τούμπα Χαριλάου, Δράμα, Σέρες, Καβάλα, δεξιά, αριστερά, γίναν ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ας γίνουν ό,τι θέλουν. Ο Αριανός γεννιέται Αριανός. Δεν γίνεται, κατάλαβες? Παιδάκι έχεις. Όχι, μακριά, ακόμα είμαι μικρός. Είσαι 30 χρόνια, πολύ μικρός ακόμα. Άκουσε με λίγο. Υπάρχει περίπτωση να βγει πάω και να πάρει και 10 πρωταθλήματα? Ποιος πώς την κόβει τη δουλειά? Υπάρχει πατέρας Αριανός που θα κάνει το παιδί του, θα το αφήσει να γίνει άλλη ομάδα? Και τι θα το κάνει, θα το κρεμάσει από το πολύφωτο, ρε? Τι θα το κάνει? Βρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει, δεν θέλει. Ναι. Θα το πάει στο Χαριλάου και με αυτά που θα δει. Ναι. Θα γίνει Άρης, θέλει, δεν θέλει. Θα δει Άρης Καλυθέα 0-1. Σουφλί Άρης 0-0. Ναι. Το λαό θα δει, όπως, ναι, είδα και εγώ όταν με πήγαν στο δημοτικό. Το λαό είδε. Από το λαό θα γίνει Άρης. Τώρα από το λαό θα γίνει Άρης, δηλαδή. Τώρα, άμα πάει στο Καριλάου, τώρα θα γίνει με το λαό. Άρης δεν γίνεσαι από τα πρωταθλήματα ούτε από τα κύπελα. Γιατί δεν παίρνουμε τίποτα από αυτά. Ή από τι γίνεσαι? Από το λαό. Από το λαό γίνεσαι. Είμαστε η μόνη ομάδα πλέον που κάνει οπαδούς από τους οπαδούς του. Εγώ λέω, άμα πας σε ένα δημοτικό και στον Εύωσμο και πεις Άρης, δεν θα γυρίσει κανένας να σε κοιτάξει. Αυτό πιστεύω. Ο Εύωσμος είναι κίτρινος, σε ποιο δημοτικό να πάω? Σε όποιο θέλεις πάμε μαζί να σου το αποδείξω αυτό. Στον Εύωσμο? Στον Εύωσμο. Τι είναι ο Εύωσμος? Ο Εύωσμος είναι κίτρινος. Τι είναι? Δηλαδή, αν πάμε στο γυμνάσιο του Εύωσμου, ας πούμε, και πούμε πώς είδω οι Αεριανοί, θα έρθουν να μας... Ναι, όποτε θέλεις να πάμε να ρωτήσουμε και θα δεις. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Και ο Άρης θα ανέβει και όσον αφορά... Πότε, για? Φέτος θα ανέβει. Φέτος. Αλλά και να μην ανέβει φέτος. Πότε θα ανέβει? Θα ανέβει του χρόνου. Του χρόνου. Του χρόνου. Οπαδούς δεν χάνω.
κάνω οπαδού. Από πού τους κάνεις? Ναι. Όχι φιλάθλους που θα πάνε μια φορά το χρόνο στο γήπεδο. Ναι. Κάνω οπαδούς που πηγαίνουν παρόλο τις απαγορεύσεις, πηγαίνουν στη ζούλα παντού. Δεν ξέρω αν πάνε στη ζούλα ή πάνε στη φούλα. Εγώ βλέπω ότι έχεις απώλειες. Και εσύ και ο Ηρακλής. Αυτό βλέπω εγώ. Απώλειες έχω. Αλλά σου είπα, κάνω παδούς. Κάνω εκδρομές ενώ απαγορεύονται. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, κάτι που δεν κάνει κανένα. Ή να σου πω μια αλήθεια. Πες μου. Πήγα Αγροτικός Αστέρας Άρης και πήγα και Πανσεραϊκός Άρης. Ναι. Στο γήπεδο πιο πολύ ήταν οι αντίπαλοι παρά οι Αριανοί. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό? Ανησυχητικό είναι γιατί βρισκόμαστε στη θέση που βρισκόμαστε. Αλλά... το ότι πάνε 1000 οπαδοί, 800 οπαδοί, 500 οπαδοί είναι ωραίο. Είναι φανατική κτλ. Εγώ λέω ότι χάθηκε. Στη Β' και ναι. Κατεβήκαμε στην Τρίπολη, ναι. Έτσι για τα γούστα μας. Θα το έκανε αυτό κανένας? Εσύ είδες όταν οι συμπολίτες, οι Ντεμέκοι πολλοί, ήταν πεμπτοέξι κάποτε να κάνουν εκδρομή. Δεν κάνανε εκδρομή. Γιατί ήταν πεμπτοέκτη. Ήταν δηλαδή καλομαθημένοι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάμε στο γήπεδο με οποιοδήποτε τρόπο. Ήμασταν πεσμένοι, πήγαμε σε τελικό. Πέφταμε, κατεβήκαμε στην Τρίπολη. Ο Τρίπολη. Είμαστε... όχι Τρίπολη. Στην Τρίπολη. Πάτρα. Τρίπολη Άρης. Α, γυμνή με στη βροχή. Λοιπόν. Αυτά που λέει, τώρα να μην τον χαρακτηρίσω και με κόψεις. Μην τον χαρακτηρίσω. Δεν ισχύει τίποτα. Ο Άρης έχει τεράστιο λαό και θα συνεχίσει να κάνει λαό. Άμα, άμα δεν έχει ομάδα ο λαός, πόσο θα κρατήσει? Ο λαός θα κρατήσει. Πόσο? Το λέω εγώ, κάνουμε οπαδούς από τους οπαδούς μας. Τελείωσε. Αυτό που κάνανε κάποτε τη δεκαετία του 80 οι συμπολίτες, πλέον το κάνει μόνο ο Άρης, κανένας άλλος. Το κάνει και όσον αφορά για το Super 3, έχει κάνει 10 καλά και ένα κακό. Και αυτό το κακό το διόρθωσε. Κατάλαβες? Οπότε δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει το Super 3 για οτιδήποτε. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλές κούρσες να έχεις. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα ρε Γιουργάτο. Έλα ρε, τι έγινε. Έλα. Γαλάτσι Παθεσσαλικό σέλφι ο ψηλόδος Θαπεδίρης. Αμά, σε θυμάμαι. Έλα ρε. Κούσε ρε Αλανή. Τι κάνεις. Ωραία ήτανε. Έλα. Να σου πω, τι πίνουνε ρε φίλε, οι φίλοι μας οι Αριανοί. Τι πίνουνε, πολύ αργή ρε φίλε. Λες και δεν έχει δεύτερη ταχύτητα ρε. Εντάξει, και αυτός τώρα βγάζει καημό τώρα. Είναι από τους... Εντάξει, βρε τους καταλαβαίνω, τους αισθάνομαι. Αλλά να σου πω, πολύ αργή αδερφέ μου. Κοιμήθηκα. Δύο πήρανε και οι δύο, ένας πιο αργός από τον άλλον. Έλα. Πολύ αργή. Ο Κούλης θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Βέβαια, δεξιός τι. Δεξιός είμαι τώρα, έτσι. Είσαι δεξιός. Είσαι δεξιός. Να θυμηθούν αυτοί που ακούνε και αυτοί που μαθαίνουν εκεί στην πόλη, να θυμηθούν αυτά που γίναν σήμερα, χθες, προχθές και αυτά που λέγονται. Όταν θα έρθουν εκλογές, μην τα ξεχάσουν. Μην έρθει απάνω ο Κούλης ή Κούλενα ή οι παρατρεχάμενοι και πούν θα σας βοηθήσουμε, θα βάλουμε τα παιδιά σας, παραμύθια της κλπ. Στην τράπεζα. Να τα θυμούνται. Ναι. Να τα θυμούνται αυτά. Γιατί θα γίνει κάποια στιγμή αυτό. Κάτσε τώρα, εσύ είσαι παοξής και νεοδημοκράτης. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Ναι. Στα ίσια. Την ταινία το Μαυρογιαλούρο την είδες? Ο, χίλιες φορές. Μαύρο στο Μαυρογιαλούρο. Μαύρο, ε. Κανονικά, σου απάντησα. Αλλά να σου πω και ένα νέο που δεν το ξέρεις. Μ' αρέσεις που δηλαδή τοποθετήσει, παρακαλώ, ναι. Αυτός δεν έχει μέλλον, θα φαγωθεί μέσα από εκεί. Θυμήσου το όνομα που θα σου πω, Καραμαλής ο νεότερος, ο ξάδερφος του Καραμαλή από Ψέρες. Ποιος? Ένας ψηλός ξανθός, γερμανοφερμένος. Τι δουλειά κάνει? Βουλευτής είναι. Άμα δεν έχει δουλέψει, έχει όλα τα φόντα να γίνει πρωθυπουργός. Αν είναι τεμπέλης και, δηλαδή. Ναι. Είναι και φόπλας, έχει και καράβια. Άμα είναι φόπλας, μάλιστα. Ωραίος. Λοιπόν, θυμήσου το, έτσι. Θα το φαν το βρικόλακα. Κοίταξε, άμα το φαν το βρικόλακα μετά την ήττα των εκλογών,
Αυτό θα είναι. Δεν θα φτάσει, λες. Ναι. Δεν θα φτάσει καν στις εκλογές. Άρα πάμε δηλαδή, λες, σε κρίση η Νέα Δημοκρατία. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Ναι, βρε. Λέγε, ναι. Και αυτή τη ράπτη, την Ελενίτσα, την ωραία την Γιωμενίτσα, την κυρία βουλευτή, είναι η μόνη που παρουσιάστηκε στην Κεντρική Επιτροπή και που πήρα θέση κατά του Σαββίδη. Είναι η μόνη που περασπίστηκε με τόσο στένος και με τόσο περηφάνεια τον Κυριάκο. Να το ξέρουν αυτοί πάνω οι δικοί μας. Η μόνη που παρουσιάστηκε από πάνω βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και ψήφισε και μίλησε και όλας δευτερολογία και όλα αυτά. Στάσου. Η κυρία Ράπτη τάχθηκε κατά του κυρίου Σαββίδη. Βεβαίως. Πήρε τη θέση του κόμματος, του Κούλη. Άρα λοιπόν, λες. Μετά το Γιούρκα που τον έφαγε η πιτσιρίκα, χάνει και το βουλευτή Λίκη, η κυρία Λένη. Ναι, μάλιστα. Θα το ξέρουνε. Θα έχουμε ωραία πράγματα εδώ. Όταν θα γίνουν εκλογές, γιατί θα μοιράζει χαρτάκι αυτή, θα βαφτεί. Να μου τη θυμίσει την ιστορία, να την κράξουμε πριν τις εκλογές. Θα κάνει έτσι, θα κάνει τα lifting, τα βαψίματα, τα ωραία, τα τακούκια ψηλά, έτσι, τσιν κολλητό, ξέρεις, να πετάγονται όλα από εδώ από εκεί. Μπλούζα εφαρμοστή. Γέρασε ρε, πάει, τελείωσε. Ο Γιούρκας την παράτησε, πάει. Θα τη φτιάξει τη δουλειά, θα πάει εκεί. Θα κάνει ρεκτιφιέ. Θα κάνει ρεκτιφιέ. Αχ, τι αλήτης που είσαι εσύ, τι αλήτης. Που ζήσας μάλλον και... Ού, δεν τρέπεσαι, παλιάνθρωπε. Λοιπόν, να τα θυμούνται οι δικοί θα πάνω, μην ξεκάσουνε. Ναι. Έλενα Ράπτη λέγεται η κοπέλα. Μαύρο. Στο Μαύρο Γιαλούρο. Μαύρο η Ράπτη στο Μαύρο Γιαλούρο. Στον κουβά. Οκ, boy, το έχω στα υπόψη μου. Πάει, επόμενο κύριο. Γεια σου, αδερφούλη. Αχ, τα καταραμένα τα γεράματα για τη γυναίκα, κακό πράγμα. Γιάννη, πάμε στον επόμενο κύριο. Ο Γιώργας λέει έφυγε. Τι θα έκανε ο Γιώργας, 500 θαυμάστρες εκεί, ωραίο παιδί, νέο. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Εγώ. Εσύ, τι. Έλα, πάω, ξέρω από κυλική τραπ. Έλα, ρε, πόντιε, σ' ακούω. Εγώ, ρε, φίλε, να σε πω κάτι. Ό,τι γουστάρει. Ούτως ή άλλως. Με τη Νέα Δημοκρατία το τρώμε το λουκάνικο. Και με το ΣΥΡΙΖΑ το τρώμε. Γιατί να μην ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσω. Αφού δεν έχει. Γι' αυτό είπα. Έχει κάποιο λόγο να ψηφίσει κάποιο κόμμα. Είσαι ιδεολόγο, φραγκολόγο, μαρμητάκια. Όχι. Όχι, ρε φίλε, προ τα αριστερά γίνω κι εγώ. Κουκουέ ψήφισα. Αλλά γιατί να μην ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Άμα ήσουν κουκουέ, κομμουνιστέ σημαίνει. Όποιο, άκουσε να σε πω. Ναι. Όποιο και να έρθει στην εξουσία τα ίδια θα κάνει. Άρα ναι. Πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουμε και βάν. Καλό το σκεπτικό. Αυτό ακριβώς. Mm. Δεν υπάρχει άλλο σκεπτικό. Ναι. Εγώ αυτό θα υποστηρίξω. Γιατί να μην ανεβάσουμε την ομάδα μας, δηλαδή. Να έχω εγώ το ΣΥΡΙΖΑ, να έχω τους υπουργούς, να έχω τους βουλευτές. Εγώ τώρα. Να έχω τους διαιτητές. Ναι. Εγώ μετά από αυτά πιστεύω ότι ο Κούλης. Τα λιμοτάγαρα των ενώσεων θα είναι φίλοι μας. Ναι. Ο Κούλης, το όνειρο που κάνει να γίνει πρωθυπουργός, έχει αρχίσει να εξαφανίζεται πολύ. Το πιάσα το υπονοούμενο. Πάω γρήγορα σε διάλειμμα και ώρα με Τζον Χιλιτίδη και τα λέμε σε δευτερόλεπτα. Πάμε λοιπόν. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεις σε άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στη επόμενη λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στοπ!
ξυπνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφο, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Wow. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα, μα ακούγομαι. Ακούγεσαι καμπάνα το Αϊθαράπι. Έλα, ο πενιντάρης είμαι που σε παίρνω. Τι έγινε, καλά, όλα καλά. Μου ρίχνεις δύο χρόνια, ενάμιση. Τόσο, ναι. Να, Λοιπόν, άκου ραπ, άκου. Λέγε. Πόσο ντάβανος πολιτικός πρέπει να είσαι για να κάνεις εχθρό ένα ολόκληρο λαό, να πούμε. Που, δηλαδή, όλη η Μακεδονία έχει χάσει αυτός το 80% της Μακεδονίας, της Θράκης, μην πω και Θεσσαλία και... Ναι, δεν μου λες, οι Ολυμπιακοί είναι πιο πολύ υπαοξίδες. Όχι, οι Ολυμπιακοί είναι πιο πολύ, αλλά γιατί αυτοί... Και αν οι Ολυμπιακοί, δεν ψηφίζουν τον Τσίπρα και ψηφίσουν να πούμε τον Κούλη, τι θα γίνει. Μα αφού είναι μολεμένοι με τον Τσίπρα οι Ολυμπιακοί. Το πρόβλημα είναι η Παναθηναϊκή και η Αεξίδε, ξέρω εγώ, ναι. Κάπως έτσι. Αλλά δεν ξέρω τώρα για Αθήνα. Μόνο και μόνο ως πολιτική κίνηση ήταν καθαρό εμιβλακία του. Δηλαδή ήταν κακή πολιτική κίνηση. Του Σαββίδη η κίνηση να πάει με τον Τσίπρα που μπορεί σε δύο χρόνια ο Τσίπρας να πέσει ήταν έξυπνη κίνηση. Έκανε δηλαδή ο Σαββίδης έκανε επένδυση για το μέλλον. Να σου πω, να σου πω κάτι. Μπορεί να κρατήσει τον, τον Τσίπρα στην εξουσία από μόνος του. Ναι. Ναι, μπορεί. Βεβαίως, γιατί άμα ένα εκατομμύριο ψήφι, ξέρεις πω, δηλαδή δεν είναι μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή φαντάζεσαι ένα εκατομμύριο παοξίδες όλοι να ψηφίσουν Τσίπρα, τελειώσαν οι εκλογές. Δηλαδή ο Τσίπρας όσα μνημόνια για να βάλει. Όσες συντάξεις και να κόψω. Δεν είναι 15 μνημόνια, γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει. Είναι διαφορετικό. Εγώ ψηφίζω ό,τι θα μου πει ο πρόεδρος. Εσύ βούληση δεν έχεις. Το ό,τι θα πει ο πρόεδρος, αυτόν ψηφίζω. Αυτόν ακολουθώ. Δεν πιστεύω σε κανένα πολιτικό και ούτε πίστευα και ποτέ δηλαδή. Το δικό σου το συμφέρον ποιο είναι. Θα ψηφίσω το συμφέρον μου. Το συμφέρον μου και το συμφέρον μου που δεν έχω κανένα συμφέρον από κανένα πολιτικό. Αλλά θα ψηφίσω την ομάδα μου. Αυτό είναι μια πολύ ωραία... Έτσι όπως τα είπες, με λίγα λόγια, έτσι όπως τα είπες. Και νομίζω τουλάχιστον αυτοί που είναι στην οικία μου, έτσι θα το σκεφτούνε. Τώρα ήθελα να πω για αυτό τον Αριανό πριν που πήρε, τι όνειρα κάνει ρε παιδί μου, που δηλαδή... Από πού γεννάει ο Άρης καινούριους οπαδούς, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε να βούμε, γιατί καταλαβαίνω ότι... Και αν ψηφίσουν οι Αριανοί Νέα Δημοκρατία, τι θα γίνει. Τι να γίνει, ρε. Πόσοι είναι. 100.000 είναι όλοι μαζί. Οι Αριανοί, 100.000. Τώρα που μιλάμε. Είναι. Ούτε 100.000 δεν είναι. Είναι. Αν μετρήσουμε Αριανούς στις ηλικίες 18-30, δεν ξέρω πώς θα είναι. Ναι. Πολύ λίγοι. Αφού τα παιδιά λίγοι τους... Είναι, λίγοι. Τα παιδιά των Αριανών δεν γίνονται... Δεν γίνονται Αριανοί τα παιδιά των Αριανών. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται. Εμένα εδώ ο πατέρας μου ήταν Αριανός, δεν και έγινα παοξής. Και εμένα Αριανός ήταν και δεν έγινε Αριανός.
Είδες. Ξέρω για σένα. Τέλος πάντων, τι να σου πω πάντως, νομίζω ότι έτσι θα πάει η δουλειά. Δηλαδή, πιστεύω ότι πολλοί παοξίδες ήδη έχουν αλλάξει κόμμα. Και αν, δεν, και αν πάρει κανένα πρωτάθλημα, άστο, θα γελάμε. Δηλαδή το μέλλον της χώρας, το μέλλον της χώρας κρίνεται αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, είναι σημαντικό. Να πάρει 15% είναι δημοκρατία μετά. Θα ψηφίσουν τρεις φορές ο καθένας, άστο. Του χρόνου δηλαδή εσύ λες ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, άμα ενισχυθεί, λέει θα ανεβάσει κι άλλο το αυτό. Γιατί να μην το πάρει. Γιατί να μην το πάρει. Δεν ξέρω. Διαιτητές πήρε. Θα συγκρουστεί με τον Ολυμπιακό. Ο Βρουτόταυρος είναι για δρόμο. Οι άλλοι δύο είναι της πλάκας. Ναι, γιατί να μην το πάρει. Ο Παναθηναϊκός δεν ναι. Εάν δεν αλλάξει η διοίκηση ο Παναθηναϊκός, μείνει ο Αφραγκούζος, δεν έχει τέλει, δεν έχει τύχη. Η ΑΕΚ δεν τη βλέπω. Δεν βάζει το χέρι στην τσέπη του Μελισανίδης. Ο Σαββίδης ήδη δήλωσε ότι θα αυξηθεί το μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Ποιοι μένουνε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αυτοί οι δύο θα χτυπηθούν. Το ξέρω. Bye bye. Το ξέρω. Έτσι δεν είναι. Πιθανότατο. Καλημέρα. Είναι. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Έπεσε ο επόμενος κύριος. Καλημέρα στον πάρα επόμενο κύριο. Κλείσε το ράδιο. Έλα Κωσάκη. Το ράδιο κλείσε. Το κλείσε, αγόρι μου. Καλημέρα το κυτρινό μαυρό έβος μου. Κι άλλος από το κυτρινό μαυρό έβος μου. Παράξενο. Έλα. Φίλε. Στο είχα πει και εκείνο το μεσημέρι προχθές. Ναι. Κάναμε εκδρομή στην Αθήνα. Ναι. Με καπέλο εκδρομή. Με λεωφορεία που τα πλήρωσε ο κάθε ένας από την τσέπη του. Ναι. Κάναμε εκδρομή στην Αθήνα. Πληρωμένα λεωφορεία μόνο το εισιτήριό τους πληρώσανε. Ναι. Και τα εισιτήρια τα επιστρέψανε. Πρώτο το ένα το κρατούμενο. Φέτος. Διατηρούμε. Τι πες μου, τι να μου πεις. Για φέτος λες. Όχι για φέτος. Για το... Φέτος, φίλε, κάτσε 8.000 θα στο πω. Ναι, σε παρακαλώ. Εντάξει, είπαμε ότι δεν, αλλά όχι. Αν τα μηδενίσουμε. Δηλαδή, άμα τα κατεβάσει στο Βόλο 8.000 τώρα, είναι ντροπή. Ναι. Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια, και αυτό το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω και τώρα. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, Τετάρτη απόγευμα, Ευρωπαϊκό Μάτσο ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, απεργία, τρένα, λεωφορεία, μόνο ταξί. Η Τούμπα είναι όχι μισοάδια, λιγότερο από το μισοάδια. Ναι. Λοιπόν, διατηρούμαστε, προσπαθούμε αυτό που ηρωνεύονται μερικοί τώρα, που είμαι το παλικάρι το προηγούμενο, ναι. Εντάξει, ότι γεννάμε φιλάβους από τον κόσμο, από το ένα, από το άλλο, εντάξει, το παλεύουμε. Και με όλα τα ΜΜΕ, κόντρα, έτσι. Γιατί κόντρα. Βλέπεις ότι... Γιατί κόντρα. Τι κόντρα, φίλε. Το μόνο που παίζει, δηλαδή υπάρχει για ανήθεια εκπομπή αυτή τη στιγμή στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Πες μου, αγόρι μου. Συγγνώμη, το ραδιόφωνο, το αρένα το έχει Αριανός. Ιδιοκτήτης είναι Αριανός. Γιατί παίζει ΠΑΟΚ. Αριανός το έχει, ο μόνος Αριανός είναι ο Φόδωρος. Όλοι οι άλλοι τι είναι. Άρα αυτός που είναι Αριανός. Μέχρι και ο Τζόρνταν έχει πάρει εκπομπή. Άκουδε. Τι μου λες τώρα για τον Αρένα και τον Πετρουλάκη. Τότε ο Αριανός, ρε φίλε. Αν ο ιδιοκτήτης του ραδιοφόρου που είναι Αριανός και παίζει ΠΑΟΚ και το Yellow Radio έχει 0,2%, τι να σε κάνει. Δηλαδή το ραδιόφωνο του Άρη. Ακόμα και εσύ άθελά σου ή θελημένα σου και γενικώς τα περισσότερα μέσα άθελά σας ή θελημένα σας, ναι. Το μόνο που κάνει το πρωί με το βράδυ είναι σπάτουλα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Για κάνε μου δυο ερωτήσεις. Αλλά σου λέω το ότι αυτό το πράγμα που γίνεται είναι άλλο ποτάμι. Εδώ λέμε ότι είναι παοξίδες, ωραία. Ωραία. Ο Μπούζος, ο Γρηγοριάδης είναι παοξίδες. Όλοι φορά, ναι. Μπράβο. Ο Πετρουλάκης που είναι Αριανός. Γιατί παίζουνε ΠΑΟΚ. Για πες μας. Γιατί το ραδιόφωνο που το έχει ιδιοκτήτης Αριανός, ο Ντίμης, παίζει ΠΑΟΚ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν έχει. Παπα δεν έχει. Παίζει ΠΑΟΚ ο Αριανός. Ο ΠΑΟΞής θες να κάνει. Πού είναι και συναισθηματικά. Καλημέρα. Εδώ οι Αριανοί πουλάνε τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Τα ράδια και τα ράδια. Δηλαδή αν αύριο κάνει ραδιόφωνο ο Καρυπίδης.
Τι απέζει λες, πάω και Άρη. Ο Καρυπίδης. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μας τρελάνετε ρε πούστες. Καλημέρα, λέει. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε εσείς. Ρε σύρα αυτό που λέτε, τι παίρνει δίπλα οι συμπολίτες υπόξιδες, θα μου πεις. Όλοι παίρνουμε λοιπόν, φίλε, περίεργα. Να σου πω τώρα, βγήκε άλλος λέει ο Άρη δεν έχει λαό. Λοιπόν, για πες του πριν 10 όχι, χρόνια δεν που κάναμε... έχει λαό. Ο λαός του Άρη με την πορεία του Άρη, με την ποδοσφαιρική ιδιαίτερα παρουσία του Άρη, στις νεαρές ηλικίες συνεκρώνεται, αυτό λέμε. Ο άλλος δεν είπε αυτό, μιλάω για τον Παοξή που βγήκε, όχι για σένα. Η δική μου τοποθέτηση είναι ότι για εάν μια ξέρω. Ομάδα 5 χρόνια είναι Β' Γ' Εθνική, λογικό είναι στο δημοτικό η κόρη μου να μην γίνει Άρης, να γίνει ΠΑΟΚ. Εάν εγώ για δεν πάω πάνω από το κεφάλι, θα λέω καλέ, γιατί είσαι ΠΑΟΚ και δεν είσαι. Αν το αφήσει το παιδί ελεύθερο, δεν θα γίνει Άρης. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σου πω, θύμισε τους πριν 10 χρόνια με την Μπόκα τι έγινε. Όταν εμείς ανάβαμε πυρσούς, αυτοί ανάβανε δαμπλούς να πούμε. Δεν αφισβητεί κανένας πριν 10 χρόνια και πριν 8 και 15 χρόνια. Ωραία, όχι, θα σου πω και πιο προφανώς. Άλλο, άλλο λέω εγώ, κάθε χρόνος που περνάει μειώνεσαι. Ιδιαίτερα στην επαρχία. Η επαρχία, εγώ πήγα στις Σέρες, ξέρεις τι είδα. Πήγανε καμιά 500-700 Αριανοί. Πετσιά που λέμε. Ωραία. Και η υπόλοιπη κερκίδα ήταν πασεραϊκοί παοξίδες. Που σημαίνει στον ομό Σερών. Πήγαν οι οργανωμένοι του Άρη. Φύλαθλοι του Άρη δεν υπήρχαν εκεί. Στον Εύωσμο. Πού θες να σε πω, στη Δράμα. Η Δράμα είναι παοξίδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ελάχιστοι Αριανοί. Στις νέες ηλικίες, εκεί το βλέπω εγώ το θέμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, 18 χρονών με 25 χρονών, οι Αριανοί είναι ελάχιστοι. Τώρα. Ραπ. Ναι. Ένα μπάντε να γίνει με επενδυτή και του χρόνου, άμα ανέβει Αλφα, θα δει σολντά στο Χαρλά με τον Μπάουκ. Κοίταξε, το εάν έρθει ο επενδυτής, κάνει μπαμ και τα λοιπά, είναι ένα υποθετικό σενάριο. Εγώ μιλάω με τα δεδομένα σήμερα. Πες πάω σπίτι μου το βράδυ και δεν ξυπνάω το πρωί. Εγώ μιλάω για σήμερα. Τώρα μετά από ένα χρόνο, σε 6 μήνες, μπορεί να έρθει ο Αβραάμ Πάπας ή ένας καλύτερος από το Σαββίδη και να σε κάνει... που δεν ξέρω. Ωραία, θα αφήσουμε το παδικό γιατί θέλω πολλά να σου πω. Να σου πω κάτι ακόμα. Τι νομίζει ότι είναι 1 εκατομμύριο υπαοξίδες και ότι αυτοί θα κρίνουν την κυβέρνηση της Ελλάδας. Πιστεύουν αυτό ότι. Ναι, αυτό πιστεύουν. Θα μου πεις εδώ δεν μπορούν να κάνουν δήμαρχο. Φαντάζομαι τι IQ έχουνε. Δεν έχουνε. Εντάξει. Δεν γελάμε. Τέλος πάντων, το παρακάτω που θέλω να σου πω είναι ότι πλεγόντουσαν 20 χρόνια για τον Γαύρο, τώρα κάνουν αυτό και λένε δεν πειράζει, καλά τους κάνουμε. Αλλά μετά από 3-4 χρόνια που θα παίρνουν πάλι με τέτοιους τρόπους οι εθνικές ομάδες, θα το θυμούνται κλπ. Θα βγαίνουν και θα λένε μας αδείξει η διαιτησία. Τότε όμως θα είναι το καλό που θα τους λες. Θυμάσαι έκανε εσύ πριν 3 χρόνια φιλαράκι. Και θα σκύβουν το κεφάλι και θα προχωράνε. Φυσικά. Φυσικά έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει. Είμαι Μαριανός και μου αρέσει που το πήραν το κύπελο έτσι. Γιατί ξέρω ότι τα κόδια θα πάνε πάλι στην Αθήνα. Δεν ξέρω. Άμα πάνε και αρχίζουν και κλαίνουν, θα φάνε φάπα εδώ πέρα από μένα. Τουλάχιστον. Θα λέω μην κλαίνουν. Θα κλαίνε με μαύρο δάκρυο ότι στοίχημα δεν στο λέω εγώ και θα το δεις. Το βλέπω ήδη στις νέες ηλικίες τώρα που το πανηγυρίζουν και σου λέω εγώ, θυμάστε τι λέγατε πριν ένα χρόνο ακριβώς, 2. Και λένε δεν πειράζει, φίλε, έτσι πρέπει τώρα. Τώρα εμείς είμαστε οι άρχοντες. Σου λέω μην ανησυχείτε, θα φάτε καλά σε 2-3 χρόνια να κάνετε κόλυβα. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε κιόλας γιατί θέλει να πάρει κι άλλος κόσμος. Ποιος Πετρουλάκης είναι ο Γιαννός, ρε εσύ, Ραπτόπουλε, έξυπνος άνθρωπος είσαι. Παιδάκι μου, άσε τον Πετρουλάκη, η δουλειά του κάνει, εντάξει, όπως κάνουμε όλοι μας. Ο ιδιοκτήτης του ραδιοφώνου είναι ο Πόπης, ο Ντίμης. Ο Ντίμης, αυτό τον έκανε δημοσιογράφο τον Πετρουλάκη. Δεν ξέρω ρε φίλε, ο Ντίμης είναι Αριανός. Για δεν παίζει Άρη. Είναι, σίγουρα. Γιατί δεν παίζει Άρη. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ο Άρης θέλει μια σπίθα, τίποτα άλλο. Να ανάψει φωτιά. Αυτό περιμένει ο παδί του. Ναι. Περιμένει τη σπίθα. Θα δείξει σε 2 χρόνια. Από τώρα. Καληνύχτα. Καλώς τον. Επόμενος. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Ναι. Έλα φίλε. Γεια σου Κώστα. Καλώς τον. Θα πω 3 πράγματα. Ένα ποδοσφαιρικό θα σε πω. Ναι. Να το πεις και στον Καρατζαφέρη, στον Αλέφαντο εκεί που σε κάνει συνέχεια τον έξυπνο. Όταν τον είπα τον Αλέφαντο το μυστικό λέω του Μπίζες Βαρύ ήταν ότι το έκανε το χαμάλι ο Τζίμιροτ. Όχι λέει 3 γάβρε, ο Τζίμιροτ ήταν το χαμάλι. Πολλές φορές
σε κάνει τον έξυπνο αλέφαντος, ο αλέφαντος θα τον πεις, το μόνο που έχει κάνει να σώνει ομάδες. Εντάξει, ο αλέφαντος έκανε δουλειά. Και θα ανεβάζει την πίτα εθνική. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Λίγο είναι αυτό, καλό είναι. Όταν κατεβαίνω να παίξω εγώ ένα τελικό κυπέλου, θα τον πεις ότι κάθε σύστημα, Κυρνίκο, γιατί εσύ έχεις μείνει στο χάπλι στον αυτό να πούνε όλοι πεθαμένοι, κάθε σύστημα σπάει με ένα άλλο σύστημα, έχει το αντίδοτό του. Θα τον πεις. Όταν ο ένας παίζει 4-3-3, είναι δύο συστήματα που το σπάνουν. Το 5-3-2 ή 4-4-2 με ρόμβο. Με ρόμβο, αμυντικό γενή. Ναι. Συμφωνείς? 100%. Λοιπόν, έτσι λοιπόν θα πήγαινες εσύ Χιμένεθ με ρόμβο, με 4-4-2, κακό στον αυτόν αντάρρευε, όσο λένε έναν που ξέρει μπαλίτσα, τον άφησες έξω. Θα βάλεις ό,τι έχεις καλύτερο, γιατί είναι τελικό σκυπέλου, τα ονόματά σου στην επίθεση, Αραούχο με Αλμέιδα, να τραβάνε το center back έξω και θα κοιτάξεις να μπούμε, να μπεις με τον ρόμβο. Θα τον μπεις αυτόν να δω που κάνει τον έξυπνο, γιατί έχει μείνει ο αλέφαντος να πούμε 100 χρόνια πίσω. Μόνο έτσι μπορούσε η ΆΕΚ να πάρει το παιχνίδι. Ένα, σε είπα, ποδοσφαιρικό αυτό. Κατανοητό. Γιατί ξέρω, βλέπεις, αναλύεις τα παιχνίδια, κατέγεις από μπάλα, δεν έχεις ανάγκη τις οδηγίες του αλέφαντου. Λοιπόν, έτσι έπρεπε να παίξεις. Απλά εγώ τον αλέφαντο το μάνταλο, το σκηνοθετώ πάρα πολύ καλά. Δεκάρι το μάνταλο, ναι. Αραούχο με Αλμέιδα, δύο επιθετικούς. Τρεις πίσω από το μάνταλο, Αντάρεβιτς, Μόες και τον άλλον το Σουηδό. Λοιπόν, έτσι σπάνει το κάθε σύστημα. Αυτά είναι νόμοι του ποδοσφαίρου. Άσον αλέφαντο τώρα, είσαι, είπα εγώ, είναι για να σώνει ομάδες και τα λοιπά. Ήθελε να βάλει του Χατζηπαναγή να μαρκάρεις. Αν να πεις το Μέση, θα γυρνάς πίσω τώρα να μαρκάρεις. Και τον άφησε εντός αποστολής. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θα σε πω τώρα ένα οπαδικό. Αυτοί που είδες εκεί πέρα στις γέφυρες και αυτά, απ' τη μία ήταν να πούμε τα εξάρχεια που έφερε η ΑΕΚ, όλοι οι ΑΚΑΜ, και απ' την άλλη έφερε να πούμε τους Παρτιζάνους. Ναι, δεν ξέρω ποιος έφερε, Παρτιζάνοι και πέντε Ρώσοι παραστρατιωτικοί με τις μάχες νεκροκεφαλές που είναι σε όλα τα επεισόδια. Αυτή μετά να πούμε από το σκηνικό, πριν μάλλον μια μέρα από αυτό, έγινε και μια ψιλοεπιδρομή εδώ στην πόλη. Τα γνωρίζεις αυτά? Επιδρομή που έγινε, για πες τώρα, μην το πω. Εδώ στην πόλη έγινε. Κάτι σαν αντίπινα, κάτι ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Εγώ τα αντίπινα τα είπα πριν. Δεν τα γνωρίζεις. Όχι, λοιπόν, είπα γίνουν αντίπινα. Ναι. Ναι. Γίνανε αυτά, να ξέρεις. Τι να, δεν μπορώ να πω, ξέρω, πολλά ξέρω. Δεν μπορείς να πεις. Ξέρεις πολλά. Λοιπόν, σε λέω όχι για να ξέρεις. Εκεί ο Σαββίδης έκανε μια επίδειξη δύναμης σε όλα τα επίπεδα. Να το πεις για να το ξέρει και ο κόσμος. Λοιπόν. Κουβαλήθηκαν παραστρατιωτικοί, άνθρωποι που κάνουν επεισόδια σε Euro, σε, με κάτι μάχες νεκροκεφαλές μπροστά και κάτι παρτιζάνι από εδώ. Τελειώσαμε με αυτό. Και τρίτον, Κώστα, ξέρεις, είμαι εγώ εκεί στο Βόλεϊ, να μην τα ξαναλέμε, που σε πήρα από τα χέρια των Ηρακλειδέων, είμαι Ηρακλειδής. Φύγεις στην ομάδα μου καθημερινά και λες ότι το 80 και το 90 τρυπιόταν συνέχεια, ήταν η πιο τρύπια ομάδα. Τα ίδια λέγατε κι εσείς, λοιπόν, για τον Θεοδωρίδη. Με συγχωρείς, θα σε δείξω και εγώ προσωπικά, γιατί κάτσε, εντάξει, ρε, η ομάδα μου εμένα πρεσβεύει κάτι άλλο, όχι αυτό το κατάτημα που έχει καταντήσει σήμερα. Συγγνώμη, και που την καταντήσανε όλοι αυτοί εδώ πέρα, γιατί του Ηρακλή Κατάρα είναι η περιουσία του και τα οικόπεδα. Αφού τον έκαψε και αυτό θα τον καταστρέψει. Θα σε δείξω εγώ προσωπικά και θέλω να με πεις γιατί ο Παντελάκης είχε διώξει, πάλι με λέω να με συγχωρέσει, τον Τζότο Λιτόπουλο και τον συγχωρεμένο τον πατέρα σου, για να μην κατηγοράσει την ομάδα μου. Το Λιτόπουλο δεν τον έδιωξε ο Παντελάκης, ούτε τον πατέρα μου τον έδιωξε ο Παντελάκης. Απλά δεν τους βάλανε να παίξουν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά φάγαν 4. Το ξέρεις εκείνο το 4-0. Και ένα τερματοφύλακα, σε είπα και την άλλη φορά, το Μουσελεμίδη. Με την ιστορία, λοιπόν, ιστορία. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι πάντα έτσι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι, ναι, πάντα έτσι, αλλά εσείς κατηγορούσατε τον Θεοδωρίδη. Λέγατε ότι έστησε τον τελικό το 87, ότι πουλούσε τα μάτς. Εσείς τα λέγατε, εγώ εμείς, δεν τα λέγα. Επειδή είπα εγώ κάτι τέτοιο, ναι, εσείς τα λέγατε. Ήμουν πάντα και πολύ κοντά, να μην σε πω τώρα με ποιον είμαι δίπλα εδώ. Τη στήσαμε στον Αρχοντίδη
Μετά από κανένα δύο χρόνια με την Παναχαϊκή ήρθε. Τι να το παίξει. Κάνω, τι να το κάνω. Λοιπόν, το βάλαμε στον τοίχο και λέει: μη με χτυπάτε εμένα, μόλις έφαγε τις πρώτες. Γιατί λέει: να πούμε, ο πρόεδρος την έκανε. Τα ίδια είπε και ο δάσκαλός σου, ο Αλέφατος. Δάσκαλός σου, θα τον δασκαλεύεις εσύ, γιατί σε λέω πιο πολύ κόβει το μυαλό μου. Ναι, γιατί ο Διαγόρα λοιπόν, Ρόδου θα με πεις τώρα. Όχι, με τον Εθνικό. Ένα μάτς τελευταία αγωνιστική παίζει ο Ηρακλής, να πούμε στο Καραϊσκάκι. Ερχόμαστε 0-0. Οι παίκτες παραπέουν, κοροϊδεύουν. Εμείς είμαστε 500 άτομα, μπαίνουμε στο γήπεδο μετά. Τρώνε κάτι ψηλές οι παίκτες και βγαίνει μπροστά ο Αλέφατος και λέει: μη κοπανάτε τους παίκτες, δεν φταίνε αυτοί. Την έκανε τη δουλειά ο πρόεδρος. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο πρόεδρος δεν εκπροσωπεί την ομάδα. Ναι. Όχι, δεν την εκπροσωπεί. Δηλαδή το Ηρακλής ΑΕΚ 2-3, εσείς δεν λέγατε ότι το στήσατε? Εγώ είπα κάτι τέτοιο. Ναι. Οι πάντες στείλουν. Μα ναι, εντάξει, μόνοι σας το λέγατε. Οι πάντες στείλουν. Ναι. Να μην στοχοποιείς τον Ηρακλή για να το μειώνει. Α, λες ότι όλοι τρυπιούνται. Ναι, αλλά. Δεν τρυπιούνται όλοι, παίζουμε εσύ. Βρε, όλοι τρυπιόμαστε. Δεν λέω δεν αλλά... τρυπιούνται όλοι. Άμα μου λέει ο Ηρακλής η πιο τίμια ομάδα, ο κόκκινος που μου γυρίζει τα μυαλά, ρε φίλε. Γι' αυτό τα λέω. Α, τον κόκκινο τώρα. Τον κόκκινο, αυτά που το λες, καλώ σου τα λες. Λοιπόν. Μην μειώνεις όμως αυτή την ομάδα. Τον Ηρακλή συνέχεια. Κατανοητό. Γιατί ούτε 44 άθρα μπήκε, ναι, ούτε ναι. Χρέη τον παγώσανε, ούτε Κυριακές ανοίξανε τράπεζες, ούτε κάλπηκαν πέναλτι. Σωστό, σωστό, ούτε, δεκτό. Ούτε, ούτε. Δεκτό, δεκτό, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Να μπορεί να τυρπιόταν γιατί ήταν, να πούμε, ο φτωχός συγγενής και ήθελε κάτι να δείξει. Και πάει να με το παίξει ο κόκκινος ότι μόνο ο Ηρακλής ήταν τίμιος, ναι. Και αυτό με τρελαίνει. Το κόκκινο, άθρο, κόκκινο πήγε σε λίθαργο. Ναι, αλλά... αλλά όταν σε πουλάει τρέλα ο Αλέφαντος. Θα το λες αυτά που σε είπα εγώ. Ότι έχεις μείνει πίσω, Κυρνίκο. Το ποδόσφαιρο εξελίχθηκε. Μετράνε να πάτα πάντα με το κομπιούτερ. Υπάρχει ταχυδύναμη. Τρελάθηκε. Ο Αλέμονας, λέω. Άσε το παραμύθι το δικό σου. Και ψάξε καλά αυτό που σε είπα. Τι έγινε εδώ την Παρασκευή, να πούμε το βράδυ, Πέμπτη. Μη, το συγχωρέθηκε το παιδί αυτό. Κρίμας, να πούμε. Και τι και πώς στο παδικό Νταλαβέρι. Άντε, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ να έχεις. Ραπτό πες όμως για τους Έλληνες που παίζαν στον τελικό. Για τον Άρη μας είχε ζαλίσει. Είσαι ο λόγος που πάω γήπεδο. Αυτοί που σε παίρνουν δηλαδή. Αυτοί που σε παίρνουν τηλέφωνο δηλαδή. Η καινούργια οπαδή που κάνει ο Ρούλης είναι μόνο η οδηγή ΚΤΕΛ που πηγαινοφέρουν την ομάδα του γεμιστά να λάσκαρη. Μπαλαντέρ υπογράφει. Το συμφέρον ενός κατοίκου Θεσσαλονίκης δεν απέχει πολύ από το συμφέρον του ΠΑΟΚ. Σαβίδη, λέει ο φίλος. Ο 136. Ράψτε το, έχω ξαναπεί, όταν κάνεις μόνος εκπομπές είσαι απόλαυση. Ο 336. Και ο 230 λέει: ωραίο το τρίκ με τον Επταλοφίτη να σε παίρνουν οι Αριανοί κανένα τηλέφωνο. Πες τον μόνο να προσέχει, μην ξανάρθει σε κανένα κάδο. Λέει: 8 χρόνια το που πήρε να βγει. Λοιπόν, πάλι για κάδους μιλάει για τον Επταλοφίτη. Πάμε 5 από το τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Στα 48 μου έχεις καταφέρει να με κάνεις μαϊντανό, συγχαρητήρια. 48 γιατί ρε, μεγάλος είσαι. Δεν είμαι μεγάλος, απλά δεν έπαιρνα τηλέφωνο ρε παιδί, με χτες ήμουν ο τελευταίος. Μιλούσα με ένα φίλο, φιλικό μου πρόσωπο πριν την εκπομπή, 2-3 χρόνια πιο μικρός, και κάπου καταλήξαμε να λέμε ότι έχουμε περάσει τα 2/3 της ζωής μας. Και πώς θα περάσει το 1/3, πώς θα είναι άραγε, το πιο δύσκολο. Για λέγε. Για... Λοιπόν, είμαι αυτός που φωνάζεις από την αρχή της εκπομπής. Δηλαδή. Νέα Δημοκρατία από μωρό, έτσι. Δηλαδή, τι, Μακίτης. Από ΝΕΔ μιλάμε, μέχρι και σήμερα που είμαι 48. Θα είσαι φίλος της Λευκής Γεωργάκη τότε. Λοιπόν, ναι. Και βέβαια Παοξής, Παοξάκη, από Εύωσμο, μιλήσαμε και χθες το βράδυ σου. Όταν φωνάζανε στην Τούμπα Παοκ, Πασόκ, Ηλεκτροσόκ, Μούγκα ήσουν δηλαδή. Μούγκα ήμουνα. Ωραία, πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Λοιπόν, εγώ ακόμα δεν αλλάζω κουστί. Αυτός είμαι. Δεν μπορώ να ψηφίσω αριστερά, δεξιά. Πολύ ωραία. Κάτω... Πολύ ωραία. Ωραία τοποθέτηση. Παρακάτω. Αλλά. Σαν τον Πάοκ δεν έχει. Πάοκ πάνω απ' όλα τα λέμε να το ξέρει ότι αυτό ισχύει. Ναι, αλλά παίζει μπόξ τώρα ο Παοξής με τον Νεοδημοκράτη. Ποιος θα επικρατήσει. Το μεγάλο μου βίτσιο είναι ο Πάοκ και όχι ο Κούλης. Θα περιμένω υπομονητικά η βάση μας να τον στείλει από εκεί που ήρθε. Τα τηλέφωνα μου τα ξέρουν. Ήμουν και γραμματέας. Θέλετε αύριο. Αύριο το πρωί γίνεται. Άκουμε λίγο. Να πάρει Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Επειδή στον Καρατζαφέρη περνάω μηνύματα από τη γειτονιά μου, πώς είναι, ξέρω εγώ, η φάση κτλ. Και τους αρέσει κάτω στην Αθήνα. Να πω αύριο στο ρεπορτάζ
ότι είναι δημοκράτες οι φίλοι μου, οι παοξίδες. Άμα δεν φύγει ο Κούλης, δεν ξαναψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, να γίνει της Μουρλής κάτω στην Αθήνα. Γουστάρεις. Λέγε, αν γουστάρεις, γουστάρεις. Γουστάρω. Αλλά θα σου δώσω όνομα και επίθετο να το πεις κιόλας. Είμαι γραμματέας εταιροδημοτών δικών τους. Εγώ παραιτήθηκα και τους είπα τα τηλέφωνα μου τα ξέρετε. Μόλις φύγει ο Κούλης, πάρτε με τηλέφωνο και εγώ θα επιστρέψω. Φίλε μου, κάνεις το ρεπορτάζ ασύλληπτο αύριο. Μ' αρέσεις. Εγώ θα σου δώσω όνομα τηλέφωνο και χαρτιά. Κομματική ταυτότητα εγώ θα σου δώσω. Σκίστε να μπροστά τους. Δεν με ενδιαφέρει, σε πιστεύω απόλυτα. Σκίστε να μπροστά τους. Και θα την πέστε. Δεν σε ονομαπείτε, δεν ξέρετε ποιος είναι. Γεια σας. Έλα. Αυτός. Λοιπόν, δεύτερο και πολύ σημαντικό κομμάτι. Να ακούσω. Για τα παιδάκια. Mm. Εγώ έχω γιο ο οποίος είναι 13. Να... Από τα 5 του παίζει μπάλα. Παίζει σε μια ακαδημία στον Εύωσμο. Ο Εύωσμος έχει πάρα πολλές ακαδημίες, πάρα πολλές ομάδες. Πολύ ωραία. Μιλάμε για Πρωτεία, για Δόξα Ελπίδα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δώσε το ρεπορτάζ, λοιπόν, να σου κάνω το ρεπορτάζ ο δικός σου που κάνει αυτά τα ρεπορτάζ. Ναι. Πόσες ομάδες από αυτές έχουν γίνει ΠΑΟΚ Academy. Για να στο κάνω πιο εύκολο. ΠΑΟΚ Academy. Ναι. Για να στο κάνω πιο εύκολο, πες από όλες τις ομάδες ποιες δεν είναι πλέον ΠΑΟΚ Academy. Α, μάλιστα. Δεύτερον. Ναι. Με τη σειρά από όλα τα παιδάκια αυτά μπαίνουν σε πούλμαν, πηγαίνουν στην Τούμπα, έχουν τη θέση τους εκεί, τα σημαίακια τους, φοράνε τη φανάρα της Ακαδημίας, ναι. Μπαίνουν μέσα στο γήπεδο με τους ποδοσφαιριστές και υπάρχουν μαζί τους αριανά και κερακλάκια. Υπήρχανε, Κώστα, υπήρχανε. Τώρα τι γίνανε? Αυτά και τους φίλους μου, τους αριανούς που βγήκαν και λένε και μιλάνε για IQ και ξέρω εγώ, το IQ του Σαββίδη φαίνεται. Άσε το δικό μου φουλαράκι, δεν θα με κρίνεις εσύ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μάλιστα τα παιδάκια αυτά όταν παίρνουν μια τούμπα γεμάτη. Ναι. Πώς νιώθουνε που είναι Ηρακλής, πώς που είναι Άρης. Επηρεάζονται λες. Δεν επηρεάζονται ρε Κώστα. Ξέρω εγώ, επηρεάστηκα 48 χρόνια, 49 βόδι στο που έκανα αναμετάδοση στο τελικό. Έτσι, όταν έρχονται τη Δευτέρα και έχουμε προπόνηση λένε δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και πριν πάω να πιάσω, και πριν πάω να πιάσω το μικρόφωνο να κάνω αναμετάδοση. Επειδή πέφτει ξύλο, με παίρνει η κόρη μου και μου λέει: είσαι καλά, λέω ναι. Και μου λέω: τι υποστηρίζεις? Λέω: πάω κλαί, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Λέει. Κομμάτια με έκανε. Πάω κλαί είμαι. Τι να την πω εγώ τώρα. Τι να με πει, ΑΕΚ. Τι τράβηξε ο ΠΑΟΚ. Ξέρω πώς. Κώστα, φορέσα τη φανάρα του, πήγαν τα άλλα τη Δευτέρα να πούμε σχολείο. Και εσύ πες ότι είσαι να κρίσει αυτό. Ναι. Είναι δύσκολα για τα παιδάκια. Να ξέρει, θα γίνει πολύ μεγάλη ζημία στην πόλη. Δεν ξέρω αν είναι και καλό αυτό, έτσι. Δηλαδή, ο Σαββίδης το βλέπει πολύ μακριά το πράγμα. Τα πούλμα των Ακαδημιών κάθε Κυριακή, ψάξε να το δεις, μπαίνουν στο γήπεδο με πρόσκληση, με τον προπονητή τους, παρακολουθούν, πιάνουν τα χέρια των ποδοσφαιριστών, μιλούν τον ιδρώτα τους, αποθεώνονται στην Τούμπα και θέλουν να παίξουν μπάλα εκεί. Έκλεισες, καλημέρα. Μία. Κατανοητότατα. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Έλα, 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 επόμενος κύριος, καλημέρα.